Ολυμπιακός εναντίον πρώτων, πράξη δεύτερη, με χαμηλούς φωτισμούς, με ρομαντική ατμόσφαιρα, είσαστε, όπως συνηθίζετε. Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Ο Δημήτρης Καρίδας έχει δει και αν έχει δει σειρές play-off και από την από εδώ μεριά του Ατλαντικού και από την από εκεί. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει την απάντηση στο κύριο ερώτημα. Γυρίζει ποτέ το 2-0. Το 2-0 δίνει 100% το εισιτήριο. Πέσαμε πάνω στους εθνικούς ύμνους όμως. Οπότε θα να το σκεφτείς ένα λεπτάκι. Κερδίζω ένα λεπτό σκέψης. Αυτό το εμβατήριο ήταν ο εθνικός ύμνος Πολωνίας. Βλέπετε και κάποιους Πολωνούς που να ακολουθήσει εδώ την Αφρόκομ. Λοιπόν, εθνική επέτειο σήμερα, καλό ήταν που μας έβαλε λίγο στο κλίμα. Είχαμε μείνει στο αν γυρίζει το 2-0. Καλησπέρα καταρχήν και από μένα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο 2-0 δεν γυρίζει. Ναι. Υπάρχουν 2-0 και 2-0. Το συγκεκριμένο 2-0, αν γίνει, δεν γυρίζει. Το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει το 2-0. Στη δική μας λογική των απ' έξω, ο Ολυμπιακός κέρδισε το δύσκολο παιχνίδι της σειράς. Το πρώτο και δύσκολο. Το οποίο ήταν λογικό ότι η Πρόκομ θα εξαντλούσε κάθε ηκμάδα ενέργειας, κάθε ποσοστό θέλησης που της αντιστοιχεί σε αυτή τη σειρά για να κάνει την έκπληξη να το κερδίσει. Λογικά, επαναλαμβάνω λογικά, απόψε ο Ολυμπιακός θα περάσει πιο εύκολη βραδιά. Το 2-0 φαινομενικά μπορεί να είναι πιο εύκολο, φαινομενικά. Κυρίως γιατί πλέον ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το θέμα είναι αν θα το κάνει. Και άλλωστε η λαϊκή σοφία του μπάσκετ λέει ότι η πρώτη βραδιά είναι η βραδιά των καμικάζι. Εμφανίστηκαν τέτοιοι και εδώ και στο Τελαβίβ και στη Βαρκελόνη. Εν τέλει ο ένας από τους τρεις κατάφερε να το πυροδοτήσει το εκρηκτικό που κρατούσε. Μόνο η Παρτίζαν έβγαλε βόμβα και με συγχωρείτε για το λίγο μακάβριο του παραλληλισμού που χρησιμοποίησα. Παρεμπιπτόντως η Τσέσκα και σήμερα την ξεπάθρεψε την Κάχαλα Μοράλ, την νίκησε με διαφορά 20 πόντων και έφτασε και αυτή σε ένα 2-0 που μάλλον δεν γυρίζει. Ούτε αυτό γυρίζει το 2-0. Εδώ λοιπόν στο παιχνίδι που θα αρχίσει σε λιγότερο από ένα λεπτό, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει απαραίτητος πολύ καλύτερη περιφερειακή άμυνα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει ανορθόδοξα, με ακροβολισμένο σουτέρ, με έναν μόνο ψηλό που ενίοτε ακόμη και αυτός μετατρέπεται σε σουτέρ από τα 5 μέτρα. Και να μπορέσει αυτό που παίζουν κατά κόρο, αν παίζουν κάτι οργανωμένο οι Πολωνοί, αυτό το, τη διείσδυση και την πάσα προς τα έξω, να βρει τρόπο να την απασφαλίσει, μια και μίλαγες για βόμβες. Να την κάνει ανενεργή, εν πάση περιπτώσει. Όσο δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό, και απόψε η Πρόκομ θα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και οι δύο προπονητές είπαν ότι το σχέδιό τους μέσα στο διήμερο που προηγήθηκε ήταν να διορθώσουν όσα πήγαν λάθος στο πρώτο παιχνίδι. Ανέκαθεν μια σειρά play-off είναι μια πολλαπλή παρτίδα σκάκι. Οπότε μένει να δούμε τι προσαρμογές θα υπάρξουν εγκατέρωτα. Για την Πρόκομ νομίζω ότι θα πάει πάλι από πολύ νωρίς ο προπονητής της στη λογική της ζώνης. Κυρίως για να γλιτώσει από τα επιθετικά rebound που πήρε κατά κόρον ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο παιχνίδι. Από τις δεύτερες ευκαιρίες δηλαδή του Ολυμπιακού. Και από εκεί πέρα να βρει καλύτερο ρυθμό γιατί έκανε 20 λάθη Πρόκομ που τις κόστησαν ειδικά στην τρίτη περίοδο και γενικότερα στο δεύτερο μέρος του αγώνα πριν από 48 ώρες. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας ένα νέο αγώνα, Νίκο μου. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη βραδιά άφησε την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός που πρέπει να κάνει προσαρμογές.
αλλά αυτό το μάθημα το πήρε χωρίς να νικηθεί, οπότε ήταν ανέξοδο. Είναι ιδανικές νίκες αυτές, οι οποίες προσφέρουν και τροφή για σκέψη. Η πρόκομη στην πρώτη επίθεση με τον Γερμανό, τον Γιάγκλα, ο οποίος βρήκε εκεί το τείχος που λέγεται Σοφοκλής απέναντί του, όπως το είχε βρει και στο Ευρωμπάσκετ στην Πολωνία. Μία έκπληξη ήδη από την πρόκομη είναι ότι δεν ξεκινάει ο Μπαρέλ το παιχνίδι. Ο ένας από τους τέσσερις Αμερικάνους τους. Τέσσερις είναι μόνο. Πώς είναι πέντε. Πέντε, εντάξει. Ούτως ή άλλως. Εγώ έχω χάσει το μέτρημα. Σχετικά είναι αυτά. Ή ας πούμε λοιπόν πολωνική ομάδα, η οποία σπανίως χρησιμοποιεί πότε-πότε έναν Πολωνό. Ακόμα στο 0, σουτ τούβλο από τον Λόγκαν. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τον Πεν στο ρόλο του Κουμανταδόρου, δίπλα σε Τεόντοσιτς, Σίλτρες και Κλέιζα και Σκορτσιανίτης στο 5. Κλέιζα στο πρώτο σουτ. Το πρώτο τρίποντο του αγώνα, η πρώτη πόντη της βραδιάς. Ο Ολυμπιακός τρία βήματα πιο κοντά στο στόχο του. Αυτή την ώρα παίζουν για δεύτερη φορά και η Μακάμπη με την Παρτίζαν. Όπως και η Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ λίγο αργότερα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δεχτεί πόντο στο 1,5 λεπτό που έχει παιχτεί. 0 στα 3 σουτ για την Πρόκομ. Πολύ καλή προσπάθεια του Σκορτσιανίδη να πασάρει μακριά από τη διπλή κάλυψη, έστω και αν οι Πολωνοί πρόλαβαν να διώξουν την μπάλα. Όλα αυτά σε γεμάτο γήπεδο ή σχεδόν. Είναι πια ελάχιστες οι άδειες θέσεις. Ο Πεν βρήκε χαμηλά τον Σίλτρες, αυτός με τον Γουτς, ο οποίος και σήμερα χειροκροτήθηκε από τους παλιούς του πιστούς. Πάει για δύο βολές ο Σίλτρες. Να ακούσουμε την Τσούλια Κοφίτσα. Όλο και κάτι ενδιαφέρον θα υπάρχει από τα δεδομένα με τα οποία ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στον αγώνα. Καλησπέρα σας από τον αγωνιστικό χώρο. Παναγιώτης Γιαννάκης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο Νίκολα Βούισιτς ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα με την γαστρεντερίτιδα, την οποία τον ταλαιπώρησε μέσα στην εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά, αγωνιστικά προβλήματα δεν έχει ούτε ο Τόμας Πατσέσας, αλλά σίγουρα μπορούμε πρόβλημα να χαρακτηρίσουμε το γεγονός ότι κάτι έπαθε την τελευταία στιγμή ο οδηγός του Πούλμαν, που θα μετέφερε την πολωνική ομάδα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αναγκαζόμενοι λοιπόν οι παίκτες της πολωνικής ομάδας και μην έχοντας βρει τρόπο την τελευταία στιγμή, αναγκάστηκαν να έρθουν με ταξί και πολλά ταξί, όπως καταλαβαίνετε, καθώς η αποστολή μετρά γύρω στα 20 άτομα. Και ευτυχώς που δεν έπεσαν σε καμία απεργία από τις πολλές ημερών. Ούτε αλλιώς θα έπαιρναν με τα πόδια εδώ. Δύο χαμένες βολές από τον Σίλτρες και ένα άστοχο σουτ του Γουτς. 0 στα 4 η Πολωνία και η καταμέτρηση συνεχίζεται. Εντελώς διαφορετικό ξεκίνημα από προχθές που είχαν ξεκινήσει με 11-0 υπέρ τους. Δύο βολές για τον Σκορτσιανίτη. Ο Σίλτρες έδωσε λίγο θέαμα, αλλά όχι ουσία, αφού το καλάθι δεν μέτρησε. Εδώ σφυρίχθηκε το φάουλ. Ένα ακόμη κομμάτι που ο Ολυμπιακός ψάχνει περισσότερο από την τρίτη είναι να πατήσει χαμηλά, όπως σε κάθε περίπτωση και με οποιουσδήποτε δύο ψηλούς παίζει στον παρκέ έχει πλεονέκτημα. Είτε με τον Σκορτσιανίτη, παρότι ήταν αργότερα με τον Μπουρούση, ακόμη και με τον Βούισιτς. Σκορτσιανίτη ξεκινάει αντίστροφα και από το προηγούμενο παιχνίδι, είχε τέσσερις άστοχες βολές στα πρώτα δύο λεπτά. Εδώ σκοράρε αμέσως με την πρώτη. 4-0. Rebound από τον Κλέιζα. Ο Ολυμπιακός πήρε 11 επιθετικά στον πρώτο αγώνα και υποχρέωσε την Πρόκομ σε 20 λάθη. Σε αυτά τα νούμερα στάθηκε και ο προπονητής της, ο Τόμας Πατσέσας, στις χθεσινές του δηλώσεις, όταν του ζητήθηκε να τονίσει τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει. Μηδιασμός για τους Πολωνούς. Προστάτευσε την μπάλα και την άφησε στο καλάθι ο Γιούιν. 4-2. Από τον Ντάνιελ Γιούιν. Και από τις σπάνιες περιπτώσεις που η Πρόκομ ως τώρα τουλάχιστον σε αυτά τα ένα και κάτι μάτσα έχει βρει ευκαιρία να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο. Ο Σίλτρες θα πάει και πάλι στη γραμμή αφού πήρε το δικό του rebound και κέρδισε ένα φάουλ. Τρία φάουλ για την Πρόκομ και τα τρία έδωσαν στον Ολυμπιακό βολές, ο οποίος παρόλα αυτά έχει μία στις τέσσερις. Το χρεώθηκε ο Γιάγκλα. Ο Ολυμπιακός που θέλει ξεκάθαρα να αποφύγει να πάει το παιχνίδι στην περίμετρο και στη δική του επίθεση, πολύ δε περισσότερο στη δική του άμυνα, γιατί εκεί ενδεχόμενα υπάρχει πλεονέκτημα από την Πρόκομ. Ο στόχος του είναι στη δική του επίθεση πρώτα να ξεκινάει μέσα από τη ρακέτα την προσπάθεια και από εκεί πέρα να βλέπει πώς προσαρμόζει η άμυνα της Πρόκομ
που επαναλαμβάνω ότι σύντομα θα τη δούμε σε ζώνη. Και ανάλογα να πράττει στο 6-2 από τις βολές του Τσίλντρα στο σκορ. 62% στην Ευρωλίγκα, σήμερα έχει 2 στις 4. Ο Πέν έχει αναλάβει τον Λόγκαν, εδώ ο Γιούινγκ πήγε μέσα. Αλλά η πάσα στον ψηλό, τον Λάπετα, ήταν υπερβολικά δύσκολη, ήταν πυρηνική επιστήμη για τον Λάπετα. Αυτός έψαξε λίγο το Κοτσάνι, δεν το βρήκε, η μπάλα έφυγε έξω. Και είναι και πιο καλά προσαρμοσμένη σε αυτές τις πάσες η άμυνα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά, σε σχέση, επαναλαμβάνω, πάντα με το πρώτο παιχνίδι. Και ο Τοσίτς. Υψοκίνδυνη πάσα. Σκοτσιανίδης πάντως με επιμονή κυνήγησε τη φάση και κατάφερε να σώσει την κατοχή. 9 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Και ο Τοσίτς για 3, αφού δεν υπήρχε πολύ χρόνο. Άρχισε τα τερτύπια της μπάλα. Θα δοθεί στον Ολυμπιακό αφού αυτό λέει το τόξο. Αυτό δείχνει το τόξο. Κοιτάξτε πού πήγε και κόλλησε. Ο Ολυμπιακός όμως έχει 4 δευτερόλεπτα. Οι κανονισμοί δεν προβλέπουν ανανέωση της επίθεσης σε τέτοια φάση. Σκοτσιανίτης. Έκανε σωστό ο Ολυμπιακός. Βέβαια εκεί κλείστηκε από τον Λάπετα. Ο Σκοτσιανίτης, ο Λάπετα, με το εντυπωσιακό κορμί. 2-13. Αλλά μόνο αυτό. Σε λίγο θα μπει και ο Βάρντα, προφανώς. Που είναι θεωρητικά ο πιο ποιοτικός ψηλός από αυτούς τους 4 που βγάζει στο παιχνίδι ο Πατσέσας. Βολές για τον Γιούινγκ τώρα. Με soundtrack το ασταμάτητο τραγούδι των φίλων του Ολυμπιακού. Ο Γιούινγκ έχει πετύχει όλους τους πόντους της Πρόκομ. Και μαρκάρει τον Πεν. Ο Γιάγκλα είναι στον Κλέιζα. Εύκολο το έχει το λάθος ο Ολυμπιακός αυτά τα πρώτα λεπτά. Όντως και ήταν το δεύτερο σύμφωνα με τη στατιστική, αλλά μάλλον είναι παραπάνω τα λάθη. Όμως ο Κλέιζα έκλωσε την μπάλα. Αυτή τη φορά πήγαν οι Πολωνοί σε βεβαιασμένη επίθεση. Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι σας. Κλέιζα για 3 και πάλι. Πολύ σωστός, όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ήδη 6 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα. Στον πρώτο αγώνα πέτυχε 26. 9-4. Μπάλα γύρισε, οι Πολωνοί βρήκαν ελεύθερο σουτ. Αλλά ο Λόγκαν Μολονότι δεν είχε αντίπαλο σε ακτίνα 3 μέτρων να στόξε. Θεόντοσιτς. Η αναπληρωματική του Ολυμπιακού, θα τους είδατε στο βάθος, είχαν σηκωθεί και πανηγύρισαν πριν καλά-καλά φύγει μπάλα από τα χέρια του Σέρβου. 12-4 Ολυμπιακός με 3 ήδη εύστοχα σουτ τριοπόντων, time out και επιστροφή μετά από μερικά διαφημιστικά εδώ στο Βάλιδο. Σε λιγότερο από μισό λεπτό Ολυμπιακός έγινε αυτό το 6-0 που είδατε στην κάρτα, προηγείται με 12-4. Ένα τρίποντο Κλέιζα, ένα ο Θεόντοσιτς, μια χαμένη επίθεση Πρόκομ ενδιάμεσα. Αυτό το σούτ θεωρητικά του Θεόντοσιτς απαγορεύεται σε οποιονδήποτε άλλο παίκτη του Ολυμπιακού εκτός από τον Θεόντοσιτς. Γιατί? Γιατί ο Ολυμπιακός άλλαξε μία πάσα, κατευθείαν έκανε το σούτ χωρίς να περάσει από οργανωμένη επίθεση. Αλλά το Θεόντοσιτς με 0 πόντους στο πρώτο ημίχρονο την Τρίτη και με 21 στο δεύτερο ημίχρονο, με 5 άστοχα σούτ στο ξεκίνημα και με όλα μέσα μετά. Αυτά τα σούτ. Και με το κλέψιμο που σφράγγισε την νίκη. Έτσι. Ναι, πράγματι. Αυτά επιτρέπεται τα σούτ να κάνει. Να ακούσουμε λίγο και την Τζούλια, ενώ είναι η Πρόκομ στην επίθεση. Απόλυτα ευχαριστημένος είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης από το 6-0 και το 12-4 προβάδισμα του Ολυμπιακού. Αλλά του ζήτησε παράλληλα να πάρουν τα rebound για να μπορέσει η ομάδα να βγει στον εθνικιασμό, να πετύχει εύκολο καλάθι. Ο Γουτς αστόχησε προηγουμένως, αλλά εδώ μετά το κακό σουτ του Γιάγκλα ανανέωσε την επίθεση, κάρφωσε και πήρε άλλο ένα γενναιόψυχο χειροκρότημα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ο Γουτς σαφώς είναι από τους θεαματικότερους παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη. Και όχι μόνο, Άλλα είναι τα ελάττωματα του Γουτς. Ναι. Σκοτσιανίτης με το έτσι θέλω πήρε το φάουλ από τον Λάπετα. Ολυμπιακός προκαλεί φορά, έχει περάσει 3-4 φορές την μπάλα εκεί χαμηλά, πολύ χαμηλά. Μα εκείνο το πλεονέκτημά του το πραγματικό.
Δύο φορές ο Τσίλτρες και δύο ο Σκορτιανίδης κέρδισαν ισάριθμα φάουλ, κέρδισαν 8 βολές, άσχετα πόσες έβαλαν. Όπως είδατε, ο βασικός σέντερ ο Λάπετα έχει ήδη δύο φάουλ και δεν θα αργήσει να αποσυρθεί. Όταν αποκλείσει από την γραμμή, αυτή τη φορά τη στέλνει μέσα Σάλιωτη. Στο top 16 ήταν εντυπωσιακά εύστοχος για τα δεδομένα του, αλλά προχθές ξανά έγινε Σκορτιανίδης όσον αφορά τις βολές. Για θυμίζω όμως το μικρό τελικό της Πολωνίας που της έβαζε τη μία μετά την άλλη 10 στις 11 κάποια στιγμή. Η Πολωνία θα πάει να την θυμηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως και ο Τεόντοσιτς, όχι όμως στο Κατοβίτσα πια. Όπως και ο Βουίτσιτς. Βρόκομ 14-6, 14-8 τώρα. Όπως και προηγουμένως, η λύση έρχεται για τους Πολωνούς με επιθετικό rebound. Με τον Γιάγκλα. Άλλη μια αντιστροφή ρόλων σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα είναι η Πολωνία αυτή που παίρνουν τα επιθετικά rebound. Την τρίτη τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Θεοντοσίτς. Συνεργασία με τον Κλέιζα. Η πυρουέτα του Κλέιζα. Το επιθετικό rebound από τον Σκορτιανίδη. Και φάουλ και καλάθι αυτή τη φορά. 16-8. Ανάμεσα σε αυτούς που τον παρακολουθούν σήμερα είναι και ο Γιώνας Καθλάουσκας, μια και ανέφερα την εθνική εδώ στα επίσημα κάτω από τα δικά μας πόδια. Και εδώ ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής χειροκροτεί 16-8 και μία ακόμα βολή για τον Σοφοκλή Σκοτσιανίτη, ο οποίος έχει πια 3 στις 4. Και το πρώτο θύμα του Σοφοκλή είναι ο Λάπετα με 3 φάουλ στον πάγκο. Στο παρκέ ο Βάρντα. Ο Τσίλντρες μάζεψε και το επιθετικό rebound από την άστοχη βολή. 16-8 όλα καλά μέχρι εδώ. Αν έμπαιναν και οι βολές, ο Ολυμπιακός ήδη θα είχε διψήφιο αριθμό από τον προβάδισμα. Τσίλντρες. Εδώ κλείστηκε σωστά από τα κορμιά των Πολωνών. Πήγε ο Γούτς και βοήθησε τους δύο ψηλούς. Κλέησα για 3. Ναι. 19-8. 18-8. Με διορθώνει ο Δημήτρης, με διορθώνει και εκπονητής του σταδίου. Έχω όμως την αίσθηση ότι ένας από τους διαιτητές σήκωσε τα 3 δάχτυλα. Πάταγε σίγουρα. Μπορεί ο διαιτητής να μην είχε οπτική γωνία, να είχε διαφορετική γωνία από εκεί που έβλεπε. Ένα φάουλ εδώ στον Σκοτσιανίδη στον Βάρντα, ο οποίος πέρασε αντί του Λάπετα. Λίγοι θα θυμούνται το πέρασμα του Βάρντα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Στον Απόλλωνα Πατρών πριν από μια εξαετία περίπου. Όταν υπήρχε ακόμα από όλα στα τρώνε, στο ανώτερο επίπεδο. 18-8. Άτος ο Ράτκο Βάρντα. Ο Ολυμπιακός πίεσε παραλίγο να την κερδίσει τη φάση. Λόγκαν. Γενικά ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός στην άμυνα του απόψε. Επιθετικό φάουλ του Βάρντα. Στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον Λόγκαν με ένα σκριν απέναντι στον Πεν, ο οποίος ήταν σαν μίγα δίπλα του και σαν μίγα εκτοξεύτηκε. Ο Πεν Έφνης για αυτή τη συγκεκριμένη σειρά αγώνων είναι πολύτιμος, επειδή είναι ο μοναδικός περιφερειακός του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει άμυνα πάνω στην μπάλα. Παίζει καλή άμυνα πάνω στην μπάλα. Μπορεί βέβαια στην επίθεση να περιορίζεται σε ένα-δύο σούτ στο παιχνίδι, αλλά κάνει κάτι καλά που δεν κάνει τόσο καλά κανένας άλλος περιφερειακός του Ολυμπιακού. Μα λίγο πολύ γι' αυτό δεν το πήρε ο Ολυμπιακός. Για τέτοιου είδους ρόλους. Να το σωπέν. Διαφορά στους 10 και μπάλα στα χέρια των παιχνών του Ολυμπιακού. Τσίλτρες ένα σούτ χωρίς ισορροπία. Λόγκαν. Φιδιασμός για τους Πολωνούς και καλάθι για δεύτερη φορά στο σημερινό μάτς. Χτύπησαν στο ανοιχτό γήπεδο με ταχύτητα και ακρίβεια. Και σκόραραν με τον Γιουίν όπως και στο ξεκίνημα. 18-10. Ο Ολυμπιακός όμως δεν μπορεί να χάσει σε παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου από τους Πολωνούς, όσους ευνηδιασμούς και να κάνουν. 20-10. Από τον Θεόντοψης, ο Ολυμπιακός από τη δική του πλευρά δεν έχει βγάλει κανένα ευνηδιασμό ακόμα. Δεν έχει επιχειρήσει κανένα ευνηδιασμό ουσιαστικά. Ωραία πάσα του Βάρντα. Εδώ η άμυνα του Ολυμπιακού πήρε έναν ρυπνάκο. Ο Γιούιν κάρφωσε. Και έφτασε τους 8 πόντους.
από τους 12 πόντους τους 6 τους έχει με καρφώματα του Πρόκομα, αλλά ο Κλέιζα δεν σταματιέται. Έχει ήδη 10 πόντους. Το ξέρεις ότι θα πάρει κούπα στην Κυπελάκη, θα πάρει στο Παρίσι ο Κλέιζα. Τι Κυπελάκη? Πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Α. Θα πάρει σίγουρα αυτός. Ο πρώτος σκόρερ βραβεύεται. Και έχω την υποψία ότι θα είναι και στην καλύτερη, στην All EuroLeague Team που λένε. Λογικά ναι, θα είναι. Ναι, ναι, θα είναι. Οπότε θα πάρει δύο κυπελάκια για ξεκίνημα από χέρι που λένε. Το ένα το έχει σίγουρο πάντως. Και θα προσπαθήσει για το πιο πολύτιμο από όλα, το πιο βαρύ από όλα, εφόσον ο Ολυμπιακός επαληθεύσει τα προγνωστικά και πάει στο Final Four. Εκεί υπενθυμίζω ότι θα παίξει με τον νικητή των αναμετρήσεων ανάμεσα στη Μακάμπι και την Παρτίζαν. Δηλαδή δεν έχει μπροστά του μέχρι το τελικό ούτε Μπαρσελόνα, ούτε Τσέσκα, ούτε Ρεάλ, αν υποτεθεί ότι αυτή θα την κάνει την ανατροπή απέναντι στην Μπάρσα. Ο Μπουρούς αντί του Σκορτσιανίδη στο παρκέ. Αμέσως χρεώνεται με ένα φάουλ απέναντι στον Βάρντα. Ο οποίος είναι πιο δυνατός, πιο ογκώδης, πιο βαρύς γενικά. Και έχει φτιάξει και ένα αξιοπρεπές σουτάκι από μέση απόσταση. Και μαύρο κεφαλίδες. Άλλαξε δηλαδή και τους δύο ψηλούς ο Γιαννάκης προς το τέλος της πρώτης περίοδου. Και φυσικά είναι και ο Παπαλούκας στο παρκέ. Αντί του Τεόντοσιτς. Οπότε έχουν μείνει Πεν και Τσίλντρες από το αρχικό σχήμα μόνο. Για να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό χωρίς τον Τεόντοσιτς και τον Κλέιζα. Αυτούς που τράβηξαν το σκορ. Αν αυτή είναι μια πιο αμυντική πεντάδα, με το ξεκίνημα την έβαλε τη φραγίδα της με αυτή την τάπα του Μουρούση. Ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα και στην επίθεση, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Αλλά Μαυροκεφαλίδης άρπαξε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Γουτς και την έσπρωξε στον Τσίλντρες. Και ο Μπαρέλ στο παρκέ για την Πρόκομ. Ο Παλουκάς. Βήματα. Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης δεν είχε σταθερό πόδι στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Πολωνή σε ζώνη. Δεν ξέρω αν έπαιξαν και προηγουμένως, δεν το πρόσεξα. Στην ίδια ζώνη που χρησιμοποίησε κατά κόρον ο Πατσέσας την τρίτη 2-3. Η διάταξή της. Ο Ολυμπιακός έχει και ένα φάουλ για εξόδεμα αν χρειαστεί. Εδώ μπορεί να το κάνει, ας πούμε, ο Μαυροκεφαλίδης, αν όχι ο Μπουρούσης που είχε ήδη ένα. Εν πάση περιπτώσει, δύο συνεχόμενες φάσεις τελείωσαν με τάπες. Βήματα. Αλλά και δύο συνεχόμενες επιθέσεις του Ολυμπιακού χάθηκαν από βήματα του Μαυροκεφαλίδη. Αυτό θα πει αμυντική πεντάδα. Δεν τρώει γκολ με τίποτα, δεν βάζει γκολ με τίποτα. Τουλάχιστον αυτό. Εντάξει, έχει... φάνηκε σε τέσσερις συνεχόμενες φάσεις. Εντάξει, υπάρχει επιθετικό ταλέντο σε αυτή την πεντάδα. Πιάσει την μπάλα του, λέει ο Γιαννάκης. Σουτέρ εναντίον της ζώνης δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ο παλιός Πεν θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, αλλά του πάλε ο Πεν, όχι ο σημερινός. Γουτς και Τσίλντρες. Πέρασε ο Γουτς, σαν να έκανε μια βολτούλα εκεί. 23-14. Από τον Q. Μισό λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και ο Τσίλντρες αναλαμβάνει να κουβαλεί στην μπάλα αφού πιέζεται ο Πεν από τον Λόγκαν. Είδατε στην επανάληψη του πλάνου τους διαιτητές να τον απειλούν με τεχνική ποινή για κάποιο λόγο αν επαναλάβει αυτό που είπε ή έκανε. Μπουρούσης. 25-14. Πλάκα, πλάκα, αυτός είναι ο καλύτερος σούτερ της συγκεκριμένης πεντάδας. Να, να σούτερ. Αυτός μπορεί να είναι ο καλύτερος σούτερ της πεντάδας, όντως. Εδώ αλλίωσε ο Μαυροκεφαλίδης στην προσπάθεια του Χάριγκτον. Πάντως, έχει ενδιαφέρον ότι στις προθερμάνσεις των αγώνων σουτάρει κατά κόρον τρίποντα και με πολύ καλές επιδόσεις ο Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος όμως σπάνια το δοκιμάζει μέσα στο παιχνίδι. Ίσως είναι το μέλλον. Να μην έχει σχετική άδεια. Όχι, όχι. Νομίζω ότι γίνεται γιατί το βοηθάει και ο γυμναστής του Ολυμπιακού στην γύμναση. Πάντως, λοιπόν, η φετινή στατιστική του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του δίνει 0 στα 2 τρίποντα του Μαυροκεφαλίδη. Τέλος περίοδου, 25-14. Πάμε γρήγορα για διαφημιστικά γιατί έχουμε άφθονα και επιστρέφουμε. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο παρκέ με τον Βασιλόπουλο στην μετέδρα του.
ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο μάτς. Εξού και τα αποσιοποιητικά που ενδεχομένως ακούσατε στην φράση μου προηγουμένως. Δίπλα σε Παπαλουκά, Τεόντοσιτς, Μαυροκεφαλίδη και Μπουρούση. Πολύ Τσίλντρες δηλαδή τώρα. Προηγείται 25-14. Με 11 πόντους του Κλέιζα, 5 του Τεόντοσιτς, 5 του Σκορσιανίτη, 2 του Τσίλντρες και 2 του Μπουρούση. Βασιλόπουλος που αναλαμβάνει αμέσως τον Γουτζ. Έχουν συνυπάρξει. Το συμπέκτη, ναι. Έχουν συνυπάρξει ο συμπέκτης στον Ολυμπιακό. Τώρα είναι αμυντική πεντάδα αυτή του Ολυμπιακού. Ακόμη πιο αμυντική πεντάδα. Με τον Βασιλόπουλο παρόντα. Ο Λόγκαν πήγε μέσα, αλλά βρήκε κλειστό το διάδρομο. Ο Γουτς σε ένα σουτ που μπήκε και βγήκε. Επίθεση με 5 εναντίον 4 για μια στιγμή. Πήγε να βγει, διότι σοριάστηκε κάπου ένα παίκτη πρώτο. Μπουρούση σε επιθετικό rebound. Και πάλι από την αρχή. Παπαλουκάς. Πήρε κάπως σκριν, πέτυχε το καλάθι με την τυφλή θεά να του κλείνει πονηρά το μάτι εδώ. 27-14, 11 λεπτά, η διαφορά μεγαλώνει. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, είναι η απέτηση από την κερκίδα. 27-16 από τον Γουρς, ο Ολυμπιακός πέρσι έφτασε 2 βήματα πριν το τρόπαιο στο Βερολίνο, αλλά αν μη τι άλλο επέστρεψε σε Final Four μετά από δεκαετία. Βασιλόπουλος χτύπησε και ζητάει αλλαγή. Μοιάζει κάπως κλονισμένος, ζαλισμένος. Κερδίζει χειροκρότημα πάντως. Άλλαξε και νούμερο, πουράει το 8 πλέον, γιατί το 13 δεν άρεσε και πολύ στους πιο φανατικούς από αυτούς που έρχονται εδώ στο ΣΕΦ. Μα μάλλον στον ίδιο δεν άρεσε, νομίζω, έτσι όπου τουλάχιστον αυτό είπε, ότι... Ναι, βέβαια, η Τζούλια μας λέει ότι δεν το πιστεύει ο Βασιλόπουλος, ο οποίος δεν παίζει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, μπήκε και βγήκε σε ένα λεπτό και όχι, δεν έπαιξε καλά, δεν πρόλαβε να παίξει καν. Δεν είναι η χρονιά του πάντως. Ναι, ναι, αν μπορούν, ενώ ο Θεόντος φυσικάζει μια εκπληκτική πάσα στον Παπαλουκά, ο οποίος του απονέμει τα εύσημα, δείτε το πάλι αυτό. Από το μάτι της Βελόνας. Πάλα στα χέρια του Παπαλουκά, συστημένη και από εκεί στο καλάθι με πολύ θέαμα. Και από τις σπάνιες περιπτώσεις που δύο γκάρ μπορούν να συνεργαστούν έτσι και με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι στο πάνω θα ψάξουν να βρουν τη φάση στην οποία τραυματίστηκε στο πρόσωπο ο Βασιλόπουλος για να καταλάβουμε και τι ακριβώς συνέβη. Φαντάζομαι δεν είναι και πολύ εύκολο. Μάλλον σε κάποια μονομαχία μακριά από την μπάλα θα έγινε. Τζούλια, έχει χτυπήσει το πόδι τελικά ή στο πρόσωπο? Δεν είναι στο πρόσωπο. Δοκιμάζει το πόδι του, βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Θα έχουμε την ευκαιρία σε πολύ λίγο να σας μεταφέρουμε τι ακριβώς έχει ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος και πώς αισθάνεται. Πάντως και εμένα πιο πολύ για ζαλισμένος μου φάνηκε παρά για πονεμένος γίνοντας από το γήπεδο. Το σημαντικό είναι να μην έχει τίποτα στη μέση του, γιατί αυτή τον βασάνισε πάρα πολύ άσχημα. Τον άφησε 6 μήνες έξω. Από ό,τι βλέπω πάντως και από τους γιατρούς και το επιτελείο του Ολυμπιακού, στο πόδι εστιάζεται η προσοχή τους. Και όντως έτσι. Παπαλουκάς έχει πετύχει τα 4 τελευταίους πόντους του Ολυμπιακού. Εδώ έγινε το λάθος. Και εγώ τους πάει για καινούριο κάρφωμα. Σιγά που θα την έχανε την ευκαιρία. Ακούτε τα χειροκροτήματα, υποθέτω. Εκεί στο βάθος αριστερά. Βασιλόπουλος φαίνεται ότι παραπάτησε. Δεν πρέπει να είναι τίποτα. Πάντως μάλλον παραπάτησε περισσότερο με κάτι που μπορεί να μοιάζει με κάποιο μυϊκό σπασμό εκεί, μπορεί να είναι αυτό, παρά οτιδήποτε άλλο. Νεοντοσίτς συνεχίζει να δημιουργεί τα δικά του σουτ. 31-18. Μπάλα και πάλι για την πρόκομα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει ο Μαυροκεφαλίδης. Δείτε εδώ, ο Γουτς κοιτάζει δεξιά του να σιγουρευτεί ότι δεν έχει αντίπαλο και απογειώνεται για το Tomahawk. Σήμα κατά τεθέν, James Worthy είναι το Tomahawk. Και ψηλά αυτό... μόνο με φαουλ μπορούσε να τον σταματήσει η άμυνα του Ολυμπιακού.
Το είπα αυτό μόνο και μόνο για να υπενθυμίσω τις αμερικανικές μεταδόσεις που ακολουθούν μετά την καθιερωμένη εκπομπή, δηλαδή απόψε. Μετά τη μία έχουμε και NBA στο Nova Sports 1 στις 2 και δύο κολεγιακά μας για την φάση των 16, του Sweet 16 στο Nova Sports 3. Με άλλα λόγια, όσοι αντέχουν, έχουν την πολυτέλεια του ξενικιού, απόψε θα ζήσουν μεγάλες στιγμές. Και απόψε και αύριο με τρία μάτς, και το Σάββατο με τρία μάτς, και την Κυριακή με άλλα δύο. Όρεξη να έχετε, αντοχή να έχετε, καφέ να έχετε. Προσδεθείτε και μην καπνίσετε. Η Τζούλια ζήτησε το λόγο για να μας δώσει ρεπορτάζ για τον τραυματισμό του Βασιλόπουλου. Από ό,τι μας μετέφεραν από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Βασιλόπουλος δεν έχει κάτι. Χτύπησε γόνατο με γόνατο στο αριστερό. Συγκεκριμένα είναι μια απλή θλάση, τίποτα περισσότερο. Ό,τι φάνηκε και στο replay δηλαδή πάνω κάτω. Απόδειξε ότι είναι όρθιος πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού και δεν έχει. Δεν χρειάζεται βοήθεια καν. Ο Μαυροκεφαλίδης σε ένα σόλο. Αυτή τη φορά η καταπληκτική πάσα ήταν διαχειρός Παπαλουκά. 33-20. Παπαλουκάς μπήκε ζεστός στο παιχνίδι, πολύ ζεστός. Έχει καιρό να κάνει καλό παιχνίδι ο Παπαλουκάς. Μετά τον τραυματισμό του που τον κράτησε για αρκετό διάστημα εκτός αγώνων, δεν έχει επιστρέψει στα πολύ καλά του. Ψάχνει ένα καλό παιχνίδι. Αλλά αυτή είναι εποχή Παπαλουκά. Άρα και πότε ήταν η τελευταία χρονιά που δεν έπαιξε στο Final Four ο Παπαλουκάς? Χρειάζεται να καθίσει κανείς να τα μετρήσει τα χρόνια για να βεβαιωθεί ότι δεν κάνει λάθος. Πάει για το 8ο πάντως. Από το 2002 στην Πολόνια, ναι. Εδώ χτύπησε ο Τσίλτρες. Όχι, είναι ακόμα κάτω. Τώρα επιστρέφει. Πρέπει να δέχτηκε κάποια κορνιά στο πρόσωπο. Ναι, αυτό είδα και εγώ. Αλλά όχι μόνο σηκώθηκε, αλλά ήταν έτοιμο να υποδεχτεί ξανά την μπάλα. Αυτό θα έπρεπε να είναι αντιαθλητικό. Γιατί είναι φανερό ότι ο Μπαρέλ, ανεξάρτητα τι προσπαθεί να κάνει, ότι φεύγει σαν καμικάζι για να τον σταματήσει. Δες εδώ πώς έρχεται. Δεν έρχεται με καμία πρόθεση για την μπάλα, δεν έρχεται με τίποτα. Δεν έχει σημασία ότι δεν πληρεί 100% το γράμμα του κανονισμού το φάουλ που κάνει ο Μπαρέλ για να κρυθεί. Αντιαθλητικό είναι όμως η πρόθεση του εμφανής. Ήταν tackle football αυτό που λέτε και εσείς οι Αμερικάνοι. Στο πνεύμα του αγώνα ο Κλέιζα ξανασυνδέεται με το καλάθι αυτό το jump shoot. Ο Ολυμπιακός απλουστεύει τα πράγματα στους 15 διαφορά. Οι οπαδοί του χορεύουν. Πρέπει να κάνει μοιραία λάθη για να ξαναβάλει την πρόκομη στο παιχνίδι και κυρίως να ολιγορήσει στο shoot το οποίο το έχει σταματήσει καθ' ολοκληρίαν σήμερα. Πρόκομ έχει 0-7 τρίποντα. Εδώ ο Παλουκάς με 4 πόντους. Τις ασίστ δεν τις βλέπουμε καλά στο monitor, αλλά θα τη βγάλουμε την άκρη. Μία. Έχει χρεωθεί. Ένα rebound, ένα λάθος. Γενικά δεν είναι τα νούμερα, είναι ότι φαίνεται ότι έχει μπει ζεστό στο παιχνίδι. Ο Τεόντοσης έχει 4 ασίστ. Πέρα από τους 7 πόντους του. Ο Ολυμπιακός που έχει την πολυτέλεια να ξεκινάει με τους θεωρητικά βασικούς του με 40 πόντους από Κλέιζα και Τσίλτρες και καμιά δεκαριά ασίστ από Τεόντοσιτς και Παπαλουκά. Άλλη μια ασίστ, πέμπτη ασίστ του Τεόντοσιτς στο μαύρο κεφαλίδι. Εφόρια υπότι του Τεόντοσιτς στην εξίσωση που έβαλες, έτσι. Γιατί φέτος είναι και αυτός παίκτης που γεμίζει τα καλάθια. 37-20. 37-22 αυτή τη φορά. Ο Μαυροκεφαλίδης την έχασε τη μάχη στην άμυνα. Έκανε και φάουλ. Εδώ η πάσα του Τεόντοσιτς στον Μαυροκεφαλίδη. Και η απάντηση από τους Πολωνούς με την προσωπική προσπάθεια του Μπαρέλ. Ενδεχόμενα ο Μπαρέλ δεν θα πάρει όρκο, αλλά μπορεί να έχει κάνει και ένα μικρό βηματάκι στο τελείωμα της προσπάθειάς του πριν το φάουλ του Μαυροκεφαλίδη. Αλλά εντάξει, τώρα είναι ψηλά γράμματα έτσι όπως πάει το παιχνίδι. Παπαλουκάς πάει μέσα, συνεργάζεται με τον Κλέιζα. Η επίθεση ξεκίνησε από την αρχή στην ουσία. Ο Τσίλτρες πήγε μέσα. Μία, δύο, τρεις ευκαιρίες έχει ήδη ο Ολυμπιακός. Με την τρίτη θα το βάλει, δεν θα το βάλει. Όχι, θα τα βρει. 39-23. Πρώτο καλάθι του Τσίλτρες. Ο οποίος γενικά δεν ήταν ζεστός στις προσπάθειες του. Έχασε και backdoor κάρφωμα από αυτά που συνήθως βάζει. Είχε δύο πόντους αποβολές.
και 0 στα 4 σουτ. Ο Ολυμπιακός έκανε το 5ο ομαδικό φάουλ όμως. Με τον μαύρο κεφαλίδι, ο οποίος αφήνει τη θέση του τώρα στον Σκοπιανίτη. Δεν έχει παίξει καθόλου ο Βούιτσιτς ακόμα. Time out. Πάμε σε διακοπή με τον Ολυμπιακό στο συν 16 και πολύ κοντά πια στο 2-0 όσοι καν είναι νωρίς. Τα κορίτσια δίνουν τη δική του παράσταση. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει τη δική του παράσταση. 39-23 σε 15 λεπτά και κάτι. Αν πάει έτσι το παιχνίδι, σε λίγο θα ασχολούνται με τα κορίτσια μόνο ο κόσμος. Όσοι δεν ασχολούνται ήδη. Ναι. Εδώ πάντως οι προπονητές συνεχίζουν να ασχολούνται. Και λογικό είναι βέβαια με το παιχνίδι. Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον κύριο Πάτσεσας, που μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν παίκτης στη συγκεκριμένη ομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα την μεγάλη του ευκαιρία την έχασε προχθές ο Πάτσεσας. Λογικό είναι. Ο Ολυμπιακός παραλίγο να πάθει και έμαθε. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα πρώτα 15 λεπτά του παιχνιδιού. Για να δούμε μήπως η Τζούλια μας πει κάτι πιο διαφωτιστικό. Περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες από τον Κλέζα και τον Σκορτσιανίτη, βεβαίως αυτές βγαίνουν μέσα από το σύστημα του Ολυμπιακού. Θέλει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, που μίλησε και πολύ για την αμυντική λειτουργία, θέλοντας να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά η ομάδα του λίγο πριν κλείσει το ημίχρονο. Η ιστορία λέει, στην Ευρωλίγκα μιλάμε τώρα, ότι η ομάδα που κάνει το 1-0 προκρίνεται σχεδόν πάντα, 17 στα 20. Τρεις μόνο ομάδες ξεκίνησαν με 1-0 και ιτήθηκαν σε σειρά είτε τριών είτε πέντε αγώνων. Το κακό είναι ότι οι δύο από αυτές τις τρεις ήταν ελληνικές. Ο ίδιος Ολυμπιακός πρόπερση απέναντι στην ΤΣΚΑ είχε περάσει από τη Μόσχα με εκείνο το εντυπωσιακό διπλό με το καλάθι του Γκρίρ στο τέλος, αλλά έχασε δύο φορές. Ο Παναθηναϊκός επίσης με την ΤΑΟΥ τη χρονιά της Πράγας. Και η ίδια η ΤΑΟΥ πέρσι προηγήθηκε απέναντι στην Βαρσελόνα, αλλά στη συνέχεια έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι της. Αυτές είναι οι τρεις ομάδες στις 20 των τελευταίων ετών που δεν κατάφεραν να χτίσουν πάνω στο 1-0. Ο Ολυμπιακός έχασε ένα ακόμη jump shoot με τον Childress και έδωσε και δύο βολές. Με το επιθετικό φάουλ του Σοφοκλή Σκορτσιανίτη. Αποσύρεται ο Σκορτσιανίτης, έχει δύο φάουλ, όπως και ο Μαυροκεφαλίδης. Ο οποίος και προχθές έπαιξε λίγο σχετικά, 11 λεπτά έπαιξε ο Σκορτσιανίτης. Γενικά οι ψηλοί του Ολυμπιακού δεν είχαν μεγάλη παραγωγή. Αν βγάλουμε τους πόντους του Κλέιζα, που δεν είναι πόντι ψηλού, κλασική πόντι ψηλού, οι τέσσερις ψηλοί του έβαλαν όλους και όλους 14 πόντους προχθές. Σειρά του Βούιτσιτς να πατήσει το παρκέ. Μινιαδάκης είναι εκτός δωδεκάδα σήμερα. Βούιτσιτς που έχει κάνει μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του εναντίον της Πρόκομ, είτε με τη Μακάμπη είτε ακόμη και με τον Ολυμπιακό. Ο Βάρτα προηγουμένως έβαλε 2 στις 2, αλλά τώρα έγινε Βάρτα και σούταρε 2 τούβλα. 4 και 10 ακόμα και το τέλος του ημιχρόνου. Ολυμπιακός πάντα με Παπαλουκά και Τεόντος στην περιφέρεια. Παπαλουκάς για 3. 42-25. Πάντως, σήμερα τη ζώνη των Πολωνών δεν την έχει αισθανθεί καθόλου ο Ολυμπιακός. Όντως. Εντάξει, δεν έχει καμιά επιθετική ζώνη. Ναι. Πιο πολύ καρέκλες από τα δικά του, από τις δικές του... Από τα δικά του λάθη, από τη δική του λογική, λάθος λογική προχθές δυσκολεύτηκε παρά από τη ζώνη αυτή καθ' αυτή των Πολωνών. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Καλός Ολυμπιακός δεν έχει κανένα λόγο να φοβηθεί οτιδήποτε από την Πρόκομ. 42-26. Και απόδειξε αυτό που έλεγα και από την αρχή, το έλεγα και στη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι ο Ολυμπιακός μόνο από το σούτ της Πρόκομ μπορεί να κινδυνεύσει, να αρχίσουν να μπαίνουν τρίποντα βροχή. Προκομέχει. Υπάρχει ανομβρία όμως. 0 στα 7 απέναντι στην άμυνά του. Ο δε Ολυμπιακός 4 στα 5. Νομίζω ότι αυτό το στατιστικό στοιχείο καθρεφτίζει όσα έχουμε δει, αρκετά ανάγλυφα. 5 στα 6 γράψε. Όχι. Βιάστηκε να συμπεράνω ότι θα φτωχούσε ο Κλέιζα. Ο Ολυμπιακός όμως έκλεψε με Παπαλουκά και Childress. Ερχόταν ο Κλέιζα, κοίταξε λίγο παραπονεμένα τον Θεόδωρο. Γιατί δεν πήρε αυτό την μπάλα να καρφώσει. Η διαφορά στους 17 δικαιολογημένα χειροκροτεί ο παγκός του Ολυμπιακού. Time out, το χρωστάμε γι' αυτό. Οπότε θα μας ξανακούσετε σε ένα λεπτό. Ο Ολυμπιακός πάει να μετατρέψει σε πάρτι τη βραδιά. Προηγείται με διαφορά 17 πόντων της
Στα άλλα τι γίνεται, στα άλλα ματσάκια. Με 20 νίκες η Τσέσκα την Κάχαλα Μοράλ, 83-63, στο μας που έγινε νωρίτερα. Μακάμπι Παρτίζαν 39-32, 6 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο, αλλά κάπως έτσι ήταν και το πρώτο μάτς. Πιο πολύ κέρδισε η Μακάμπι, αλλά νομίζω ότι η Παρτίζαν την έχει κάνει τη δουλίτσα της και από τώρα σχεδιάζει πώς θα κάνει την Beogradska Arena άπαρτο φρούριο. Είναι από μόνη της με 22.000 γκρομπάρι εκεί μέσα, πώς θα περάσει η Μακάμπι. Το έζησα στο πετσί μου πρόπερση όταν πήγα για το μάτς που έδωσε ο Παναθηναϊκός εκεί. Μάτς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, από όσο θυμάμαι τότε. Αυτό, η ατμόσφαιρα εκεί δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα, πιστέψτε μου. Γιατί πολύ απλά δεν σταματάνε ποτέ. Στην Ισπανία, όλοι. Στην Ισπανία τι γίνεται. Στην Ισπανία 14-17 μετά από 12 λεπτά. Πάλι πάνε σε χαμηλό σκορ. Πάλι πάνε να την παγιδεύσει την Μπαρσελόνα ο Έκτορας. Όπως καταλαβαίνετε, αν κάνετε λίγο ζάπινγκ θα τα εντοπίσετε όλα αυτά τα παιχνίδια στις άλλες συχνότητες της Νόβα. Ρεπορτάζ και άλλα καλούδια στην μεταμεσονύχτια εκπομπή. Αυτά τα Μπαρσελόνα Ρεάλ νομίζω ότι ταιριάζει με το διαφημιστικό σλόγγαν «Κι αν σου κάτσει, εκεί πάει το πράγμα». 44-29, μια χαμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Κιού έχει δρώσει πολύ. Οι άνθρωποι μας στο φαν κάνουν τέχνη υψηλή. Κρίμα που δόθηκαν τα Όσκαρ, δεν προλάβαμε. Ο Τσίλτρος πάει στα αποδυτήρια. Γιατί πάει στα αποδυτήρια, θα το ανοιχνεύσει η Τζούλια και σε λίγο θα μάθουμε. Πάει και ο γιατρός πάντως του Ολυμπιακού μαζί του, οπότε δεν είναι... Είναι κάποιος λόγος υπάρχτος. Μήπως χτύπησε σε εκείνη τη φάση που δεν μπορούσε να καρφώσει. Βιάστηκα προς τη στιγμή να συμπεράνω ότι είχε τραυματιστεί. Πέρασε πολύ ώρα όμως από εκεί. 44-31. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει ήδη τον Βασιλόπουλο με τραυματισμό. Σε δύο συνεχόμενες φάσεις η Πρόκομ σκόραρε με καλάθι δεύτερης ευκαιρίας. Μετά από airball και στις δύο. Πρόκομ η οποία έχει πάρει 20 πόντους, 18 πόντους αυτή την περίοδο από τους 21, αν δεν κάνω λάθος, που έχει σημειώσει. Από τους 19 που έχει σημειώσει. Έχει πάρει λοιπόν αυτούς τους 17 πόντους από τον Γουτς και από τον Βάρντα. Το θέμα είναι ότι απειλεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι και αν ξαναμπεί στο παιχνίδι με 0 στα 8 τρίποντα θα νιώσει πιο αισιόδοξη για την συνέχεια. Το σερί της είναι 8-0 τώρα. Και η διαφορά μειώνεται στους 9. Πάλι με τον Βάρντα το καλάθι. Ο Βουίσιτς φανερά είναι πολύ αργός ακόμη και για τον Βάρντα. Ακόμα και για τον Βάρντα, ναι. Για να έχεις παίρνει time-outs. Η άμυνα του Ολυμπιακού εδώ νικήθηκε κατά κράτος. 44-35 από 44-27. Μετά το προηγούμενο time-out, οι Πολωνοί απάντησαν με σερί 8-0. Και έχουν 0 στα 8 από τα 6-25. Ήδη 14 πόντοι από τον Ούτς και 13 από τον Πλέιτα για τον Ολυμπιακό. 10 σε αυτή την περίοδο ο Ούτς. Είναι όμως άποντος ο Λόγκαν. Έχει πάρει και 7 rebound ο Ούτς. Κάποια σύννεφα πάντως. Όχι, για τον Ολυμπιακό. Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι το κακό για τον Ολυμπιακό ξεκινάει από μια δυναμία του στην άμυνα να μαρκάρει τα pick and roll ο Βουίσιτς. Η οποία... Κάτι που φάνηκε στην τελευταία φάση. Ναι, η οποία, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα λυθεί γιατί θα την κατασταθεί με κάποιον άλλο παίκτη ο Βουίσιτς. Αποκλείεται να μείνει όλο το παιχνίδι στο παρκέ. Θα βρεθεί λύση δηλαδή για αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού με κάποιον που να μπορεί να κοιτάξει κατάματα τον Βάρντα. Ήδη ο Βουίσιτς αντικαταστάθηκε στο time out. Μαυροκεφαλίδης πλέον στο παρκέ. Ένα λεπτό και 46 δευτερόλεπτα ακόμα. Παραμένει στα αποδυτήρια ο Childress. Θα έλεγα ότι μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι επειδή η Πρόκομ έχει μεταφέρει το παιχνίδι της πιο κοντά στο καλάθι, τα δύο φάουλ του Μπουρούση και τα δύο φάουλ του Σκορτσιανίδη. Αυτό είναι πιο μεγάλο πρόβλημα από το ότι μειώθηκε η διαφορά στους 9 πόντους. Και ο Ολυμπιακός υποχρεώνεται να καταφύγει σε λύσεις τύπου Βουίσιτς ή τώρα του Μαυροκεφαλίδη που δεν ξέρω πόσο δόκιμη λύση είναι απέναντι. Πάντως δεν υπάρχει ο Βάρντα, τον αντικατέστησε ο Πατσέσας. Τώρα είναι ο Χρίτσανινγκ στο παρκέ. 1-35 για το ημίχρονο. Δεν ξέρω γιατί τον έβγαλε τον Βάρντα, αλλά εντάξει, καλά να είναι. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Πρόκομη, η οποία δεν έχει υποστεί καθόλου φθορά σε αυτή την περίοδο. Τρίτο τώρα, ο Χρίτσανιούκ.
Έκανε δύο απάνω τα φάουλ. Σαν να προσπαθεί να φέρει την ομάδα του πάνω από το κόκκινο. Πολύ άτσαλος, ξυλοκόπος αυτός ο Πριτσάνη. Α, κλασικό δυνατό κορμί, ομάδα της Ανατολικής Ευρώπης. Ο Βαλγκάς προσπαθεί να διαβάσει την αντιπαλή άμυνα. Ο Βροκεφαλίδης είχε πάρει πλάτη, εν τέλει τρύπωσε ο Κλέιζα στην ρακέτα για να πάρει την επίθεση. Ο Κλέιζα δεν έχει βάλει εύκολα σου. Ναι, δεν έχει βάλει εύκολα σου το Κλέιζα, ελεύθερα σου. Και εδώ ελεύθερη ματιά για στο καλάθι, δεν είχε άμυνα πάνω του. Αγούτης για δύο. Ριμπάουντ του Μαύρο Κεφαλίδη, τη στιγμή που μπαίναμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Ολυμπιακός στο σύν 9, αλλά άποντος εδώ και ένα τρίλεπτο. Και με το Χαλπερίνι στο μάτι, μετά το time out. Άλλη μια ωραία πάσα του Τεόντοσης, λύνει τον βόρειο δεσμό. 6 ασίστ ο Τεόντοσης, 27. 46-35 το σκορ. Ενδιαφέρον έχει το μαρκάρισμα του Χαλπερίν στον Λόγκαν, ο οποίος τώρα δεν έχει πόντο. Το πρώτο τρίποντο της Πρόκομ από τον Παρέλ, μισό λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου, ενώ είχε 0 στα 8 από τον Γιούιν. Παρέλ είπα, ο Γιούιν έβαλε το τρίποντο. Ο Μαλβέας χρησιμοποιεί το χρονόμετρο, αφού όπως βλέπετε σχεδόν συμβαδίζουν τα δύο ορολόγια. Θα πάει ο ίδιος λογικά μόνος του μέσα ή όχι? Βρήκε πάσα στον Τεόντοσιτς. Ξαναπήρε από αυτόν, αλλά έκανε ένα καποδιαστικό άσχημο σουτ. Και έτσι το ημίχρονο λήγει με 8. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε ξεφύγει με 17. Οπότε είναι λογικό να χειροκροτούν με περισσότερη θέρμη οι παίκτες της Πρόκομ πηγαίνοντας στα αποδυτήρια παρά αυτή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ξεκάθαρα καλύτερα από ό,τι στο αντίστοιχο πρώτο ημίχρονο της Τρίτης. Θα μπορούσε να έχει μετουσιώσει την εμφάνισή του στα πρώτα 15 περίπου λεπτά, 16 λεπτά πριν την κάμψη του τελευταίου τετράλεπτου σε μια πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Την έχει κρατήσει. Η εμπειρία της ομάδος είναι τέτοια και οι προσωπικότητες στο παρκέ που δεν οδηγούν σε τόσο εύκολες καλύψεις διαφοράς, ειδικά όταν δεν δουλεύει το σούτ των αντιπάλων. Πάντως, νομίζω ότι το θέμα που έχει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Πρόκομ, το μπαράζ, το τρίποντον, αυτό το κατεχισμό των σούτ κτλ. Τον έχει αποφύγει απόψε. Δεν ξέρω αν χρωστάει σούτ να βάλει Πρόκομ για το δεύτερο ημίχρονο, αν έχει τρίποντα στο λογαριασμό. Αν πάντως συνεχίσει στην ίδια λογική Πρόκομ και τα σούτ δεν μπουν, ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να χάσει παρά την μείωση της διαφοράς. Δεν νομίζω να κινδυνεύσει καν. Πάντως ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 10 βολές στο πρώτο πεντάλεπτο και καμία έκτοτε. 9 και 1 για την ακρίβεια. Ναι, γιατί βγήκε από τη λογική απέναντι στη ζώνη να πατήσει χαμηλά. Πήγε περισσότερο στα σούτ τα γύρω-γύρω από τα 5 μέτρα ή από πιο μακριά. Και είναι λογικό ότι έτσι δεν κερδίζεις πολλές βολές, δεν κερδίζεις καθόλου βολές. 11-2 ήταν το σερί της Πρόκομ στο τελευταίο τετράλεπτο και έτσι η διαφορά έπεσε από τους 17 στους 8, με τους οποίους πήγε ο Ολυμπιακός στα αποδυτήρια ασπίδα προστασίας για να φτάσει στο 2-0, αλλά έχει ακόμα αρκετή δουλειά μπροστά του μέχρι να τελειώσει τη δουλειά. 46-38. Πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε περίπου 10-12 λεπτά. Επιστροφή πάνω στην ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το δεύτερο ημίχρονο του δεύτερου αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Πρόκομ. 1-0 Ολυμπιακός και 46-38 στα μισά του δρόμου, ο οποίος οδηγεί, αν όλα πάνε καλά για αυτόν, στο 2-0, το οποίο στην ουσία του δίνει την πρόκριση για το Final Four ή θα έλεγα ότι μετατρέπει το υπόλοιπο της πορείας σε κατηφόρα για αυτόν ή όχι. Θα πας και θα έρθεις γρήγορα δηλαδή στην Πολωνία με 2-0. Το τρίτο μάτς είναι την Τρίτη, το τέταρτο αν χρειαστεί την Πέμπτη στην Κτίνια. Ναι, γιατί τη βαρέθηκα λίγο την Πολωνία το καλοκαίρι στο Ευρωμπάσκετ. Βέβαια ήταν σε άλλες πόλεις, αλλά δεν αλλάζουν και πολλά από πόλη σε πόλη στην Πολωνία. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με Πεν, Τεόντοσιτς, Χορτσιανίτη, Κλέιζα, Τσίλτρες, δηλαδή την πεντάδα που ξεκίνησε και το παιχνίδι. Πατσέσας διάλεξε Λόγκαν, Γιούιν, Γιάγκλα, τον Λάπετα που είναι φορτωμένος με 3 φόλ και τον Γουτς που δεν βγαίνει ποτέ. Ναι, πράγμα. Νομίζω ότι έπαιξε 20 λεπτό συναπτό στο πρώτο μέρος. Οι Πολωνοί έκλεψαν την μπάλα και μείωσαν τη διαφορά με αυτό το κάρφωμα, με το πρώτο καλάθι του Λόγκαν δηλαδή, στους 6.
το τι είναι επικίνδυνοι και μπορούν να καλύψουν γρήγορα διαφορές. Το είδε ο Ολυμπιακός και στο πρώτο μάτς, όταν κινδύνευσε να το χάσει, μόλον ότι προηγήθηκε με 10 πόντους 1,5 λεπτό πριν το τέλος. 46-40. Στα 2 ήταν περίπου διαφορά στους 10. Χαμένο σούτ από τον Τεόδωσιτς, rebound του Γιάγκλα. Ο Ολυμπιακός έχει ξανά την πεντάδα του τον Τσίλτρες, ενώ έκανε κανονικά προθέρμανση και ο Βασιλόπουλος. Τσίλτρες έκλεψε την μπάλα. Σκοτσιανίτης ζητάει επίμονα την μπάλα. Ο Τεόδωσιτς δεν θέλησε να ρισκάρει. Πάλι από την αρχή λοιπόν, 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Τσίλτρες για 3, όχι, άσχημο σούτ. Ο Γουτς στο rebound, πάτησε τον γκάζι. Ο Τσίλτρες ήρθε εκεί και κατέβασε τους διακόπτες. Αποσώπησε βέβαιο καλάθι. Δείτε εδώ πόσο μακριά πάτησε και παρόλα αυτά με την αλτικότητά του και με το σωστό του timing πρόλαβε να σταματήσει να κολλήσει την μπάλα στο ταμπλό μετά το lay-up του Μπαρέλ. Για κρατήστε τη φάση να την ξαναδούμε. Μήπως είχε χτυπήσει πρώτα στο ταμπλό η μπάλα. Μάλλον όχι λέω εγώ, αλλά διακυμνού οφθαλμού για να είμαι ειλικρινής. Α, κρατήστε τη φάση να τη δούμε. Θα μας φύγει η απορία. Οπα. Δεν χρειάζεται να δούμε αυτό το φάουλ, ας δούμε το προηγούμενο. Εδώ είναι η θεαματική φάση. Μπορεί. Θέμα κλασμάτων του δευτερολέπτου. Εγώ λέω ότι έχει χτυπήσει μπαλά στο μπλό, αλλά τέλος πάντων. Κάθε φορά που φαίνεται Παρίσι στον ορίζοντα προκύπτουν και τέτοιες φάσεις. Ε. 46-40. Ο Λόγκα αναστόχησε, ο Κλέης αμάζεψε το rebound. Πολωνία έχασαν δύο ευκαιρίες να πλησιάσουν ακόμα πιο κοντά. Ακόμα εξ απόσταση ενός σούτ ανέβαζαν τρίποντο. Ο Λόγκα δίνει παντού βοήθειες, ο Κλέης συγκράτησε την μπάλα. Αλλά δεν μπορούσε ούτε τώρα να σκοράρει, δεν είναι πια τόσο ζεστός όσο ήταν στο ξεκίνημα. Μπαρέλ σε σέντρα σούτ. Ένα στα 10 τώρα τα τρίποντα για την Procom. Η διαφορά είναι από τα τρίποντα πάντως. Αυτή η μικρή έστω διαφορά τώρα. Έχασε ο Κλέιζα. Τσίλτρες. Τι είπα εγώ. Κλέιζα, ε. Καλά. Άλλη φορά. Γιάγκλα, 46-42. Ένας Νοβίτσκι των πολύ πολύ φτωχών. Παρόμοιο υβρίδιο πάντως. Τον ανακάλυψε ο Νίνα Σίσταν του Γιαννάκη, ο Μάνου Σέλης, την εποχή που ήταν πρώτος προπονητής στο Πανελλήνιο. Ναι, δεν ήταν ένα χρόνο στην Ελλάδα. Ούτε καν ένα χρόνο, μισή σεζόν. Ήταν πιτσιρίκι ακόμα ο Γιάγκλα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει διαζύγιο με το καλάθι. Ο Παπαλουκάς κλώτησε μια φόρμα που βρήκε πεταμένη εκεί στο παρκέ, ενώ περιμένει να μπει. 46-44. Με το κάρφωμα του Λάπετα. Από την πάσα του Λόγκαν, εδώ συνεργάστηκαν οι Πολωνοί απέναντι σε μία άμυνα η οποία δεν πήρε χαμπάρι καθόλου τι έγινε. Και έτσι το μάτς γίνεται ντέρμπι. 0-9 για την Procom με σύνδεση του Σερί στην προηγούμενη περίοδο, ούτως ή άλλως το διέκοψε το τρίποντο του Τσίλτρες. Πάντως ο Ολυμπιακός σε 7 λεπτά είχε πετύχει μόνο 2 πόντους. Ένα κατά του Χαλπερίν. Γι' αυτό και το 42. Γι' αυτό και το 42-25 έφτασε να γίνει 46-44. Γιάγκλα. Μπαρέλ. 49-46. Αρχίζουν και το πιστεύουν πάλι οι Πολωνοί. Ο Γιούιν είναι, όχι ο Μπαρέλ. Πάντως η έκπληξη της βραδιάς είναι ότι οι Πολωνοί είναι μέσα στο παιχνίδι έχοντας ένα στα 10 τρίποντα, έχοντας διαφοροποιήσει δηλαδή τελώς την επιθετική λογική τους. Γι' αυτό λέγα νωρίτερα ότι αυτό είναι σύννεφο, ότι το λογικό είναι κάποια στιγμή να σουτάρουν καλύτερα. Υπάρχουν και κάμποσοι, δύο χούφτες Πολωνοί πίσω από το καλάθι, όπου σουτάρει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Πιτσιρικάδες κυρίως, πετάγονται, χτυπιούνται. Νομίζω ότι αξίζει να μείνει για λίγο μια κάμερα πάνω τους την ώρα που κάνει επίθεση Procom για να τους δούμε σε replay πώς αντιδρούν. Και θα συμπληρώσω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα ότι η Procom έχει κάνει 28 επιθέσεις για 2 πόντους και μόνο 10 για 3. Μια ομάδα που δεν έχει την οργάνωση, τη λογική της οργάνωσης του ομαδικού παιχνιδιού στο στυλ της, στο DNA της. Και το 49-46. Και το κάνει αυτό σε διάρκεια χρόνου, αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη.
Πατάτα τα τρίποντα. Ισοπαλία. Να και οι Πολωνοί εδώ που το γλεντάνε κανονικά, οι φιλάθλοι. Είπαμε, δεν ήταν φυσιολογικό να μείνουν σε τόσο χαμηλό ποσοστό οι Πολωνοί. Και όντως έτσι πάει μέσα. Αυτό το φάουλ ήταν αντιαθλητικό και εν τέλει καταλογίζεται ως αντιαθλητικό. Και ο Ολυμπιακός παίρνει μια ανάσα, διότι είχε μόλις ισοφαριστεί από την Πρόκομ. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός βγήκε από την λογική που είχε στην αρχή να ξεκινάει τις επιθέσεις του από χαμηλά και μετά να τις τραβάει προς τα έξω όταν έκλειναν οι Πολωνοί. Πήγε σε πολύ ατομικές προσπάθειες, σε πολύ ατομικές ενέργειες, σε λίγες λογικές συνεργασίες στην επίθεση και αυτό του δημιουργεί προβλήματα. Σε συνάρτηση βεβαίως με το ότι η άμυνά του έχει γίνει πάρα πολύ ευάλωτη. Ημίχρονο στο Τελαβίβ, συν 15 η Μακάμπη, 54-39 απέναντι στην Παρτίζαν. Κάπως έτσι όμως ήταν και το προχθεσινό μάτς. Δεν την ξαναπαθαίνει. Ημίχρονο στη Βαρκελόνη, Μπαρσελόνα Ρεάλ 27-32, όπως είπατε. Δύο στις δύο βολές από τον Τεόντοσιτς. Την μπάλα ξανά στην κατοχή του Ολυμπιακού. Παπαλουκάς και Μπουρούσης μετά του Ολυμπιακού, αντί του Σκοφιανίτη. Παπαλουκάς μπήκε στη θέση του Πεν. Αλλά δεν είναι και τώρα τόσο ζεστός όσο ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Οι Πολωνοί το τρεχαλιτό το οποίο συνηθίζουν. Εδώ όμως γύρισε ο Ολυμπιακός και κάλυψε. Λόγκαν. Ο Τεόντοσης τον σταμάτησε. Πολύ καλή άμυνα και καθαρή άμυνα, χωρίς ούτε καν υποψία φάουλ. Παπαλουκάς αφού πήρε την μπάλα από τον Τεόντοσης. Φωνάζει, χτυπιέται, ζητάει ένα φάουλ. Πρέπει να... Και τώρα καταλογίζεται αντιαθλητικό φάουλ σε βάρος του Παπαλουκά, ο οποίος πεσμένος κάτω έβαλε τρικλοποδιά στον Γουτς. Τουλάχιστον αυτό είδαν οι διαιτητές. Τεχνική ποινή όμως και στον Πατσέσας. Καταρχήν το καλάθι του Παπαλουκά πρέπει να μετρήσει. Κάποιος έχει τραβήξει το διχτάκι αυτό στην προσπάθειά του. Αυτό ξεκινάμε από εκεί. Τα υπόλοιπα δεν αμφισβητούνται. Όπως θα είδατε, ισχυρίζεται ότι έγινε και φάουλ. Και φάουλ έχει γίνει. Εδώ τον ισοπαίδωσε ο Γιάνγκλα. Πεσμένος ο Παπαλουκάς. Εδώ δεν φάνηκε, ήταν λίγο πιο δεξιά. Νομίζω ότι θα χρειαστεί άλλο replay για να δείξουμε ξανά στον κόσμο πού ακριβώς έγινε το αντιαθλητικό. Μόνο από γενικό πλάνο μπορεί να φανεί τι έκανε ο Παπαλουκάς εκεί πέρα. Από τόσο χαμηλό πλάνο κοντινό δεν πρόκειται να φανεί. Πάντως ήταν ευχής έργο για τον Ολυμπιακό η τεχνική ποινή που χρεώθηκε στον Πατσέσας, διότι λίγο πολύ ισοφαρίζει το αντιαθλητικό φάουλ. Οι διαιτητές θα χρειαστεί να το συζητήσουν αρκετά μεταξύ τους για να βρουν πώς θα συμψηφιστούν τώρα οι δύο ποινές. Λοιπόν, εδώ ο Παπαλουκάς πάει μέσα. Τον σταματάει ο Γιάνγκλα με αυτό το φάουλ που δεν σφυρίζεται. Σηκώνεται και ο Παπαλουκάς πεσμένος του βάζει τρικλοποδιά. Ίσα-ίσα φάνηκε στην άκρη. Εγώ το είδα για να είμαι ειλικρινής διαγυμνόφαλ. Δεν αμφισβητείται γιατί ο τρόπος που έπεσε ο αντίπαλος. Το παράδοξο βέβαια είναι το γιατί δέχτηκε ο Πατσέσας τεχνική ποινή, ο οποίος δεν είχε λόγο να διαμαρτυρηθεί. Έτσι. Η φάση, το σφύριγμα ήταν δικό του. Ήταν μάλλον, το σπρώκο. Μάλλον δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς σφυρίχτηκε. Λάθος του Παπαλουκά. Πάνω ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία για ευνηδιασμό. Πάντως όπως θα είδατε πριν, οι δύο ποινές συμψηφίστηκαν και δεν σούταρε κανένας βολές. Άλλαξε μόνο η κατοχή της μπάλας. Να το βάλει το προηγούμενο. Δύο φάουλ στον Παπαλουκά. Εδώ πεσμένος και εκνευρισμένος, άπλωσε λίγο το πόδι. Ξέρεις, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να μην του δοθεί αυτό το αντιαθλητικό φάουλ, αλλά κοίταγε προς τον παίχτη και ήταν ξεκάθαρο το βλέμμα του ότι κάποια πρόθεση για να τον σταματήσει. Για πάμε σε διαφημιστικά. Με αυτά και με αυτά, παρά την πληθώρα σφυριγμάτων, παραβάσεων και συζητήσεων και γκρίνιας και την πλημμυρίδα γκρίνιας, δεν σημειώθηκε ούτε ένας ποντός σε κατέρωθεν, ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε από την Πρόκομ. Και έχει μείνει 1,5 λεπτό το σκορ στα ίδια. Ναι, από τις δύο βολές του Τεόντοσης στο αντιαθλητικό φάουλ που ο ίδιος είχε κερδίσει. 51-49, 4-35 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Παπαλουκάς μοιάζει να ηρέμησε, αν και πάλι πάει να πιάσει διάλογο με τους διαιτητές, τον Φακίνη, τον Ιταλό. Για να ακούσουμε την Τζούλια, η οποία κάτι θα αλίευσε εκεί από τα παιδινά. Τζούλια. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ζήτησε από τους παίκτες του να ηρεμήσουν, να ηρεμήσουν το παιχνίδι τους. Για να συνεχίσει ο κ. Μανουσέλης λέγοντας ότι το παιχνίδι είναι δικό σας, αρκεί να δείξετε τον καλύτερο αυτό μέσα στο γήπεδο, να κυκλοφορήσετε καλύτερα την μπάλα και να μην τους αφήσετε, τους Πολωνούς δηλαδή, να κάνουν το παιχνίδι τους. Ο Μπουρούσης έκλωσε την μπάλα μέσα από τα χέρια του Γιουίνγκ. Πολύ καλή άμυνα πάνω σε κοντό. Ίσως και αφέλεια του Γιουίνγκ από ένα πασάρι μπροστά του βοήθησε την κατάσταση. Μπουρούσης σε καλή βραδιά και δεν έχει παίξει πάρα πολύ.
Γρήγορη κυκλοφορία, ελεύθερο σούτ για τον Κλέιζα. Σαν ελεύθερη βολή έπαιζε αυτό. Ο Θεόντοσιτς με την 8η ασίστ του βοήθησε τον Κλέιζα να ζεσταθεί και πάλι. Ναι, γιατί είχε 11 πόντους στην πρώτη περίοδο και αυτούς έφτασε τους δύο μόλις 15 τώρα. Από το 35-20 είχε ένα σκοράριο ο Κλέιζα και έχουν φτάσει το 53-49. Κι άλλος ένας λόγος που ο Ολυμπιακός είδε τη διαφορά να συρρυκνώνεται. Πάντως μετά το time out ο Ολυμπιακός δείχνει διάθεση να παίξει καλύτερη άμυνα. Φαίνεται από τις κινήσεις και τη λογική των παιχτών του. Ο Ολυμπιακός πληρώνει το ότι δεν έχει κίνηση στην επίθεση καταρχήν. Δεν βρίσκει εύκολες λύσεις. Θεόντοσιτς, ο Woods ξέφυγε από τον Σίλτρες, ο οποίος προς στιγμή έχασε τον προσανατολισμό του. Ο Βάρντα ήταν αυτός που πήρε το θετικό rebound. Και ο Γιού είναι αυτό που σούταρε για τρεις. Αρταετός ήταν αυτό, δεν ήταν σουτ. Θα επιμείνουν στα τρίποντα η Πολωνία, αυτό είναι το παιχνίδι τους, και ας έχουν 2 στα 15. Κλέιζα. Φάουλ από τον Λόγκαν. Εδώ με τα πολλά τατουάζ με το ζωγραφισμένο κορμί. Και επίσης κάτι άλλο που δημιουργεί έτσι μια μίνι εντύπωση σε σχέση με την Πρόκομ είναι ότι εμπιστεύεται πιο πολύ το δίδυμο Λόγκαν Γιούιν ο Πατσέσας απόψε και έχει κρατήσει πάρα πολύ ώρα στον πάγκο. Μήπως δεν έχει παίξει καθόλου. 5 λεπτά έχει παίξει όλα καλά. Το Χάρινγκτον. Ναι, έπαιξε ένα πεντάλεπτο και πέρασε παρατήρητο. Ένα σούτ έκανε. Το ίδιο λίγο πολύ συνέβη και στο πρώτο μάτς. Το ότι πέρασε παρατήρητο δηλαδή. Αλλά έπαιξε λίγο περισσότερο. Δεν συγχωράρε ποτέ. Πάντως η Πρόκομ λίγο πολύ τη δικαιολογία την παρουσία της στα play-off. Για δεύτερη φορά παλεύει μάτς μέσα στο Φάληρο. Κάτι που πολλοί δεν περίμεναν να συμβεί. Εν τέλει, όπως θα βλέπω τα πράγματα και αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά συνέχεια και ενώ σκοράρει για τρεις πόντους ο Γιούιν, εν τέλει ξεκίνησα να λέω ότι ο λαθρεπιβάτης στον play-off είναι μάλλον και αχαλαβοράλ. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Έχασε δύο μάτς με διαφορά κοντά στους 20 πόντους από την Τσέσκα. Για να τη δούμε βέβαια στη Βιτόρια. Μείωσε ο Γιούιν με το τρίποντο στους 3. Ο Κλέιζα όμως συνεχίζει να προκαλεί φθορά. Έβαλε στο σημάδι αυτό τον Χρίτσανιουκ και του πήρε εύκολα το φάουλ. Τις βολές. Ο Ολυμπιακός βγήκε απρόσμενα από την αυτοσυγκέντρωση που είχε δείξει για 15 λεπτά. Είναι σαν να πάτησε να διακόπτει ξαφνικά και να. Όχι να σβήσει ολοκληρωτικά, αλλά να μειώθηκε η ταχύτητά του. Να παίζει άμυνα και επίθεση με μία ταχύτητα πιο ένα κάτω. Ένα κλικ πιο πίσω, ναι. Μανουσέλης και Παπαλουκάς προηγουμένως. Παπαλουκάς παραμένει εκεί κοντά στους προπονητές του και δέχεται τις οδηγίες. Νάτος. 56-52. Ο Κλέιζα έχει βάλει 5 πόντους σειρά για τον Ολυμπιακό. Τρεις από τη γραμμή. Και η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ομάδες σε σχέση με το παιχνίδι της Τρίτης έχουν κάνει σημαντικές προσαρμογές. Απρόσμενα φόλες. Εγώ μετέδιδα τα Μπαρσελόνα Ρεάλ εκείνη την ώρα, οπότε δηλαδή, είσαι εσύ ναι, αν είχες δει και τα δύο μάτς, αν είχες δει και τα δύο μάτς θα πιστεύεις ότι βλέπεις δύο διαφορετικές ομάδες στο στυλ που παίζουν. Woods, καταπληκτική πυρουέτα. Αυτή είναι μια σταθερά των δύο αγώνων, ο Woods. Που παίζει με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια λογική. Εδώ βρέθηκε με τον Μπουρούση αντίπαλος. Τον πήγε από εδώ, τον πήγε από εκεί. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό που δεν πήρε και φάουλ ο Γουτς. Έχει 16 πόντους ακριβώς στο μέσο όρο του τον φετινό. Ο Μπουρούση προσπαθεί να βοηθήσει τον Παπαλουκά ώστε να δει αυτός ορίζοντα. Όπερ και γένετο. Αλλά ο Θεόντοσιτς σαν ασάστησε λίγο εκεί. Λόγκαν. Κι άλλο pick and roll και καλάθι από τον Χρίτσανιουκ, 57-56. Και εδώ την πάτησε σαν πρωτάρα η έμεινα του Ολυμπιακού, σαν να έβλεπε πρώτη φορά pick and roll. Πονές από τον Γιαννάκη, δίκιο έχει. Του άρεσε η επιλογή του. Βέβαια, δίκιο έχει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία κίνηση στην επίθεση, κάνει μία ή δύο πάσες και σουτ. Ο Τσίλτρες είναι εκτός ρυθμού απόψε, τελώς εκτός ρυθμού. Στον Παπαλουκά φωνάζει πάντως ο Γιαννάκης. Εκτός ελέγχου και εκτός πραγματικότητας εκεί ο Γιούιν. Ο Ολυμπιακός έχει μισή ευκαιρία να τρέξει, αλλά αυτή πήγε χαμένη. Παρ' όλα αυτά ο Θεόντοσιτς πάτησε καλά.
είχε την υπομονή για να αποφύγει έναν υπτάμενο πολενό που περνούσε εκεί από τον ένα αέριο χώρο του. 60-56 από τον παίκτη σταθερά του φετινού Ολυμπιακού. 60-56 από τον Τεοδόσης. Time out. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός έχει 11 λεπτά για να προστατεύσει τα κεκτημένα, τα οποία βέβαια δεν είναι και πάρα πολλά, δεν πνέουν απόλυτη ασφάλεια. 60-56 το σκορ, 1-0-3 πριν το τέλος τρίτης περίοδου. Οι Πολωνοί έχουν επιστρέψει από το μείον 17, έφτασαν κάποια στιγμή το μάτς στα ίσα, 49 όλα. Ο Τεότος και ο Κλέησα έχουν πετύχει έκτοτε όλους τους πόντους του Ολυμπιακού. Ο Παπαλουκάς έβαλε φρένο για να μην γίνει εχνιδιασμός, πάσαρε στον Τεόντοσιτς, ο οποίος με τη μία σούταρε. Το σουτ ήταν καλό, δεν ήταν κακό, όχι γιατί μπήκε, ήταν ελεύθερος. Και ο Γιαννάκης ήτανε... φώναζε. Ε? Και ο Γιαννάκης φώναζε. Ναι, μα είναι... ήταν από άλλο ανέκδοτο. Όχι. Από άλλο χρονικό σημείο. Η λογική ποια είναι. Ότι ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει 5-5 με τη λογική του Παπαλουκά. Ότι όντως ο οποίος όταν έχει το σουτ θα το πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρει. Ακόμη και αν έχει 10 άστοχα προηγουμένως από αυτό. Είδες τι έκανε εδώ πέρα. Αυτό το λέμε για να γίνεται κατανοητό και η πρόθεση του παιχνιδιού, έτσι. Δεν είναι ορθόδοξη επιλογή. Καμιά φορά το αποτέλεσμα σε τυφλώνει. Ναι, ξυλαιώνει, ας πούμε, ναι. Το εξοραίζει τα πάντα. Δικαιώνει μια ναι. Τρελή επιλογή. Δεν είναι όμως ορθόδοξη επιλογή. Δηλαδή η επιλογή του playmaker του Ολυμπιακού είναι να πάει, αφού δεν βγαίνει ο ευθυνδιασμός, να πάει στο 5-5. Ότι όντως δεν έχει τέτοιου είδους δεύτερα σκέψη, εν πάση περιπτώσει. Ο δε σκηνοθέτης μας μέσα από τα ακουστικά μας διαβεβαιώνει ότι το πλάνο, ήταν από, το πλάνο με τον Γιαννάκη που φώναζε ήταν από τη συγκεκριμένη επίθεση. Άρχισε δηλαδή να φωνάζει στον Τεόντοσιτς μόλις τον είδε να σηκώνεται. Το σουτ πήγε μέσα, αλλά στον προπονητή ο τρόπος με τον οποίο εξετυλίχθηκε η επίθεση δεν άρεσε. Οι προπονητές έχουν διαφορετική λογική από αυτή που βλέπουμε εμείς στο παιχνίδι και συνήθως είναι η πιο σωστή από τη δική μας, έτσι. Συνήθως. 60-58. Πάλι στο ένα καλάθι διαφορά. Ο Ολυμπιακός έχει 9 από τα 17 δευτερόλεπτα και τα αξιοποιεί. Τον Σίλντρας, ο οποίος πάντως είναι εκτός παιχνιδιού, έτσι. Μόνο σκόρπιες εκλάμψεις προσφέρει. 9 η πόντη του. 3 δευτερόλεπτα. Ο Μπουρούσης έδωσε το παρόν εκεί και ουσιαστικά αποσόβησε το καλάθι. Πρώτα επειδή καθυστέρησε τον αντίπαλό του και συνέχεια επειδή έδιωξε την μπάλα σωστά την στιγμή αυτή που κυλούσε, που αυτή κυλούσε πάνω στην Στεφάνη. Δείτε πάλι, ο Γιούιν πέρασε με σταυρωτή τρίπλα, ο Μπουρούσης έτρεξε, πρόλαβε, έδιωξε, αν και η μπάλα από ό,τι φάνηκε έπεφτε ούτως ή άλλως έξω. 62-58, τέλος τρίτης περίοδου διαφημιστικά και επιστρέφουμε για την τέταρτη περίοδο. Μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος, ο Ολυμπιακός προηγείται της Πρόκομ με 62-58. Πρέπει να ιδρώσει αρκετά ακόμα για να εξασφαλίσει την νίκη το 2-0 και να μην μπει σε άσχημες περιπέτειες ενός ταξιδιού στην Κτίνια. Εδώ που Βουίσιτς σταμάτησε τον Βάρντα, αλλά οι Πολωνοί είχαν δεύτερη ευκαιρία, την έχασαν και αυτοί. Ο Πεν, ούτε τώρα πέρασε η απόπειρα, η γλιαρή πάντως για γρήγορη επίθεση. Ευκαιρία να ακούσουμε την Τζούλια Κοφίτσα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έβαλε τον Πεν στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Το ζητούμενο είναι να τρέξει η ομάδα, να κυκλοφορήσει η μπάλα, να μπορέσει να βγει στον εφηνιασμό, να κάνει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι του. Αυτά που ζητάει δηλαδή από τις τελευταίες επιθέσεις του τρίτου δεκαλέπτου και δεν έγιναν. Εδώ πήγε το τρίποντο, αλλά η μπάλα δεν κυκλοφόρησε ιδιαίτερα. Ο Παπαλουκάς το πήρε πάνω του με την προσωπικότητά του. Είναι το δεύτερο του τρίποντο. Έχει 12 πόντους. 5-7. Αλλά μόνο μία σύστη. Η απάντηση έρχεται από τον Μπαρέλ, ο οποίος ελευθερώθηκε και σούταρε εύκολα χωρίς πίεση με ταμπλό. 65-60. Ο Ολυμπιακός που από το 15 και μετά μοιάζει παίχτες του, ειδικά στην άμυνα, να είναι ένα βήμα πίσω από τους Πολωνούς. Σε κάθε σχεδόν φάση. Φάουλ του Βάρντα στον Τεοντοσιτς. Ίσως μια λογική εξήγηση είναι ότι παρότι ο Ολυμπιακός διαθέτει περισσότερο βάθος, χρειάστηκε την Τρίτη να παίξουν πάνω από 30 λεπτά και ο Κλέιζα και ο Τεοντοσιτς και ο Τσίλντρες. Ίσως είναι μία εξήγηση αυτή. Η Πρόκομ έχει και τους τρεις σέντερ της με τρία φάουλ έκαστος. Κλέιζα! Ξεσήκωσε την εξέδρα, πήρε μαζί του όποιον και ό,τι βρήκε στο διάβα του. Αν πατήσει εκεί ο Κλέιζα την έχει καρφώσει την μπάλα. Τέταρτο φάουλ του Βάρντα, αν δεν ξεγελάει το μάτι. Πάνω αυτό πρέπει να το έχει κάνει. Πρώτο φάουλ του Ζαμοίτσκι είναι τελικά. Παρακαλώ. Πρώτο φάουλ του Ζαμοίτσκι. Δόθηκε στο ξεκίνημα της προσπάθειας, τον πάταγε ο Κλέιζα, όχι ψηλά. Αυτός το έχει κάνει το φόλ. Ήταν και ένας Πολωνός διεθνής στην πεντάδα της Πρόκομ. Ήταν στην ομάδα του Ευρωμπάσκετ. Κλέιζα με αυτό το κάρφωμα και την βολή που ακολούθησε φέρνει τον Ολυμπιακό
το σύν 8 και του δίνει μια πολύτιμη όθηση. Κουίντελ Γουτς. Ο Γουτς τράβηξε μια πάνω του. Ο Σίλτερς πρόλαβε, κάλυψε, ενώ ήταν αυτός που μάρκαρε τον Γουτς και σταμάτησε τον Βάρντα στον αέρα. Ο Μπαλουκάς ζήτησε την μπάλα και τη ζήτησε για να στάρει άλλο ένα τρίποντο. 71-60. Είναι η εποχή του Παπαλουκά η άνοιξη, το είπαμε. Τρία τρίποντα, 15 πόντοι από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. 71-60, ο Ολυμπιακός ξανά σε διψήφια διαφορά. Πάμε σε time out. Μπορεί. Λοιπόν, δείτε πόσο ο Ολυμπιακός έφτασε στο συν 11. Ο Γουτς ξέφυγε εδώ από τον Σίλτρες και πάσαρε, αλλά δείτε με πόση ταχύτητα τρέχει ο Σίλτρες, πόση εκρηκτικότητα και σταματάει τον Βάρντα στον αέρα. Δευτερόλεπτα αργότερα ο Παπαλουκάς σημάδευσε για τρίτη φορά εύστοχο από τα 6-25 και δικαίως τον πανηγύρισε. Ο Ολυμπιακός στο συν 11 πλέον νιώθει πολύ πιο αισιόδοξος μπαίνοντας στα τελευταία 8 λεπτά. 6 τάπες ο Ολυμπιακός, ένα τη μία. 71-60. Το έμεσο τρίποντο του Κλέιζα ήταν αυτό που τον βοήθησε να πατήσει ξανά το γκάζι. 71-62 από τον Βάρντα. Ο Βούτσης δεν μπορούσε να τον σταματήσει εκεί. Είναι ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό ότι είναι υποχρεωμένος πια με τους ψηλούς του εκτός ρυθμού αγώνα και τον Σχορτσιανή και τον μπορούσε να επιστρατεύει τον Βούτσης για πολλή ώρα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, κανένα σφύριγμα. Παρότι φωνάζει ο κόσμος, ο Μπαρέλ άρπαξε την μπάλα και πρέπει να πήρε και πορτοφόλι και διαβατήριο του Τσίλτρας. Το θέμα είναι αν πήρε χέρια. Για να δούμε. Πεντακάθαρη άμυνα παίζει. Παίζει άμυνα μόνο πάνω στην μπάλα με φοβερή δύναμη και τα μαζεύει όλα. Πραγματικά με τρομερή δύναμη. Η μύση του εδώ δικαίωσε να δίνει δουλειά στα γυμναστήρια. Αν αυτή τη φάση τη δεις χωρίς την επαναληπτική προβολή, δεν μπορεί να πιστέψει ότι του έχει πάρει την μπάλα χωρίς να του χτυπήσει στα χέρια. Ναι. Και όμως είναι πραγματικότητα. Γι' αυτό και ξεσηκώθηκαν και οι φιλάθλοι. Οι φιλάθλοι ξεσηκώνονται με το παραμικρό εδώ που τα λέμε. Κακή πάσα του Βάρντα. Πάρε και το κάρφωμα του. Highlights. 73-62. Κλέιζα και Παπαλουκάς είναι τώρα οι πρωταγωνιστές. Έχουν βάλει 5 πόντους ο Κλέιζα, 6 ο Παπαλουκάς και τους 11 του Ολυμπιακού στην τέταρτη περίοδο. Μπαρέλ, Λόγκαν, επιθετικό φάουλ. Στο screen, ναι. Πάνω στον 5. Δεύτερη φορά που παίρνει τέτοιο φάουλ ο Πεν. Το κάρφωμα του Κλέιζα εδώ. Είπαμε ότι ο Πεν είναι πολυτιμότατος στη συγκεκριμένη σειρά και με τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Γιατί κάνει πράγματα που κανείς άλλος περιφερειακός Ολυμπιακού δεν μπορεί να κάνει στην άμυνα. Παίζει χαμηλά πάνω στην μπάλα, απέναντι σε μικρό σώμα αντίπαλο. Βολεύεται θαυμάσια. Σε όλους αυτούς τους κοντούς της Πρόκομ, τον Λόγκαν, τον Γιούιν και αυτούς όλους. Για άκου τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Βαρκελόνη 38, Ρεάλ 45. 12 λεπτά πριν το τέλος. Δεν μου προξενεί έκπληξη. Είναι βαριές οι φανέλες για να τελειώσουν αυτές τις σειρές 3-0 και 20 πόντους διαφορά. Ας το Ισπανικό πρωτάθλημα και τα παιχνίδια του Ισπανικού πρωταθλήματος. Κλέιζα για 2. Όχι, κακό σουτ. Στο Τελ Αβίβ 13 λεπτά πριν το τέλος, 69-53 η Μακάμπη. Αλλά η Παρτίζαν το έχει βάλει στο σακούλι της αποσκευές της στο πλεονέκτημα έδρας. Ένα ήθελε να κλέψει, το κλέψε. Τεόντοσιτς, Παπαλουκάς. Και άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός έκρυψε την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Θοδωρής συνεχίζει. Το ρεσιτάλ του στην επίθεση έχει 17 πόντους. Εδώ προστάτευσε αριστεροτεχνικά την μπάλα. Το μεγάλο παιχνίδι που έψαχνε εδώ και πολύ καιρό ο Παπαλουκάς. 4 στα 5 τρίποντα, 3 στα 5 τρίποντα. Πολύ περισσότερο εκτελεστής παρά δημιουργός σήμερα. Και όντως έτσι έχει 10 assist. Πάντως τις 10 assist πακέτο τις έφτασαν και τις ξεπέρασαν. 11! Και η καταμέτρηση συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός πλέον κατορθώνει και τρέχει. Έχει 3 συνεχόμενα καλάθια στον ευνηδιασμό. Εντάξει. Τα δύο είναι καρφώματα, τα άλλο ήταν το lay-up του Παπαλουκά. Γιατί πολύ απλά προσάρμοσε καλύτερα την αμυνά του, ακολουθεί καλύτερα. Ακολουθεί σε όλες τις φάσεις Πολωνούς, δεν τους αφήνει ένα βήμα πίσω προσπαθώντας να κλέψει μπάλες με αυτόν τον τρόπο ή οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί πέρα έχει απλουστεύσει τα πράγματα. 77-62, 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ναι, εντάξει, τώρα το παιχνίδι νομίζω ότι έχει μπει σε. Να γίνεται εθνική εορτή. Σε λογαριασμό. Παρέλαση. Και να σου πω κάτι. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, αν δεν πάθαινε εκείνο το blackout διάρκειας 10 αγωνιστικών λεπτών,
αυτή τη στιγμή να ήταν, ήδη, να ήταν τελειωμένη η διαδικασία ο αγώνας. Γιατί μην ξεχνάς ότι επειδή οι αγώνες είναι συνεχόμενοι και ο Πατσέσας κάποια στιγμή θα το παρατούσε το παιχνίδι, θα βάζει αναπληρωματικούς για να έχει ξεκούραση στους παίκτες του στην Πολωνία. 48-38 η Ρεάλ στη Βαρκελόνη με 18 πόντους του Τόμιτς. Το προχθεσινό μάτς το έχασε από τον αντίπαλο του Τόμιτς, τον Εντόνγκ. Αυτός ήταν ο MVP της Μπαρσελόνα. Από καμιά φορά είναι και το δεύτερο παιχνίδι βραδιά καμικάζι. Όλα αυτά τα μάτια έτσι θα πάνε. Δεν σημαίνει και τίποτα αν πάρει ένα παιχνίδι η Ρεάλ. Μπορεί ενδεχόμενα να χάσει δύο στη Μαδρίτη. Πάντως θα της βγάλει την ψυχή της Μπαρσελόνα για να πάει στο Final Four. Αυτό είναι σίγουρο. Τζούλια, τι ψάρεψες? Σωστές επιλογές σε άμυνα και επίθεση για τα τελευταία 4 λεπτά με σκοπό ο Ολυμπιακός να κάνει το 2-0. Γρήγορος ρυθμός, rebound είναι το ζητούμενο. Είναι αυτά που είπε ο Παναγιώτης για να έχει τους παίκτες του. Για να τελειώνει και το μάτς και να δουν και οι συνδρομητές μας με την ησυχία του στο φινάλε της Βαρκελόνης. Πάντως και εκεί το μάτς έχει αρχίσει ένα τέταρτο αργότερα, οπότε υπάρχει σχετική άνεση. Θυμίζω ότι το απόψινό σουαρέ της πορτοκαλί μπάλας τελειώνει γύρω στις 6 το πρωί, διότι έχουμε δύο απανωτά κολεγιακά παιχνίδια αρχής γενομένης λίγο πριν τη 1.30, αλλά και NBA στις 2. Να που φτάσαμε να κάνουμε και νυχτερινό ζάπινγκ για το χατήρι της πορτοκαλί μπάλας. 77-65, μετά από πολλή ώρα πέτυχε ένα καλάθι έμεσο τρίποντο, μάλιστα η Πρόκομ με τον Γουτς, ο οποίος έφτασε στους 19 πόντους. Αλλά αυτή ήταν μόλις η πρώτη βολή που εκτέλεσε στο δεύτερο ημίχρονο. Να, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ενώ στο πρώτο είχε σουτάρει 13 και είχε βάλει τις 11. Ο Ολυμπιακός απέφυγε τη φορά, δεν έφαγε εύκολους πόντους από μέσα. Βουίτσιτς. Δεν ξέρω τι επιδιώκει ο Πατσέσας μετά το time out, αλλά χρησιμοποιεί ένα απρόσμενα ψηλό σχήμα για την Πρόκομ. Ένα σχήμα μάλλον αδόκιμο. Έξω και ο Λόγκαν, δεν υπάρχει ο Χάριγκτον στο παρκέ. Ψηλό σχήμα, ναι, με τη διαφορά στους, πριν το time out και τον goal foul του Γουτς, στους 15. Δεν ξέρω τι έμπνευση είχε. Το point guard των Ewing τώρα, στον οποίο ο Πεν φτάνει μέχρι τα χείλη. Ένας. 77-65, 5-0-4 για το τέλος. Τέταρτο φάουλ του Παπαλουκά. Τρίτο, τέταρτο μαλλί κόκκινο του Ολυμπιακού. Υποτίθεται ότι... Όχι, τρίτο. Ναι. Υποτίθεται, συγγνώμη που σε παρακαλώ, διέκοψα, αλλά υποτίθεται, με παραξενεύει, γιατί υποτίθεται ότι τώρα θα ήθελε όλους τους σουτέρ του στο παρκέ. Με τη διαφορά στους 12. Θα μου πεις τους σουτέρ που έχουν 3 στα 18. Αλλά θα πάει να κοντράρει με κορμιά τον Ολυμπιακό. Μάλλον εγκαταλείπει την συνταγή που έφερε την Πρόκομ ως εδώ. Και πάει σαν ορθογραφίες, μπας και αλλαγό από μήπως ευνηδιάσει τον Ολυμπιακό. Μία στις δύο Γουτς. Ο οποίος όμως, αν εξαιρέσει το ούτως ή άλλως μισμάτς του Πεν, που θα το είχε πάντα ο Πεν με οποιονδήποτε και ανέφεσε, δεν έχει άλλα προβλήματα. Φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας, νομίζω βολές ή χαμηλά θα το δώσουν οι διαιτητές. Στο μεταξύ, οι φίλοι του Ολυμπιακού μετατρέπουν σε σύνθημα το όνομα του Κλέιζα. Ποιος είναι ο MVP της βραδιάς? Δύσκολο να διαλέξω αυτή τη στιγμή, ας το κρατήσουμε λίγο ακόμη ανοιχτό το ερωτηματικό. Ο Τσίλντρες δεν βάζει ούτε τις βόλες σήμερα. Ναι, είχε χάσει και δύο στο ξεκίνημα. Δύο στις πέντε έχει τώρα. 9 πόντι, 6 rebound, τον οποίο και, και κάτι ακόμη παράδοξο, ότι εκβίασε πολλές προσπάθειες, παρότι έβλεπε ότι το μάτς δεν του πήγαινε. Ίσως περίμενε ότι μέσα από κάποιον σουτ να πάρει μπροστά. Σαμουίσκι κατέβασε την μπάλα με χιλιαζόρια. Χρίτσανιου. Σαμουίσκι είναι σωτέρ, είναι καλό σωτέρ. Εδώ όμως δεν δικαίωσε την φήμη του για αυτά που είδαμε στο Ευρωμπάσκετ. 3 στα 18 η Ρωκόμ, 1 στα 8 τρίποντα έχει ο Λόγκαν και 0 στα 4 ο Γιάγκλα. Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Παπαλουκά που είναι στον πάγκο με 4 φάουλ. Με τον Βουίτσιτς να μπλέκεται εκεί στα σχερούκλες του Χρίτσανιου. Νομίζω πάντως ότι του κάνει και φάουλ.
Εδώ έκανε ο ίδιος ο Πούτσης το φάουλ. Προσπάθησε να εκβιάσει βολές ο Γιούινγκ. Αλλά το κόλπο δεν έπιασε, γιατί δεν δείχνει ότι την μπάλα θα βρεθεί απ' έξω από αυτό το φάουλ που είδατε ξανά. Τρίτο του Βούιτσιτς. Η διαφορά στους 12, πάμε για το τελευταίο τετράλεπτο. Ζαμοίσκι. Γιούινγκ για τρεις πάνω από κεφάλια και χέρια. 78-69. Θέλει ακόμα προσοχή. Οι Πολωνοί σχεδόν γύρισαν το μάτσα από το μείον 10 στο τελευταίο δίλεπτο προχθές. Και αν μη τι άλλο, απέδειξαν ότι μπορούν να το κάνουν. Άρα, προσοχή για να μην χυθεί η καρδάρα με το γάλα. Κακό σου το Τσίλντρες και ως επιλογή και ως εκτέλεση. Αυτό που κάνει εξ αρχής ο Τσίλντρες. Δεν είχε λόγο να εκβιάσει ένα τέτοιο σούτ αυτή τη στιγμή. Φρίτσανιουκ. Πήρε ρεβάν στην άμυνα όμως. Θαυμάσιο δώρο αυτό του Φρίτσανιουκ. Δύο βολές για τον Τσίλντρες. Και οι δύο ομάδες είναι πάνω από το όριο. Τώρα αν είναι δώρο ακριβώς, βάλει εισαγωγικά, γιατί πρέπει να βάλει και τις βολές για να είναι δώρο. Πάντως έχασε την επίθεση. Ναι, εντάξει. Ήδη είναι ένα δώρο. 30 λεπτά ολοκληρωμένα, 30 λεπτά παιγμένα στα άλλα γήπεδα. Μπαρσελόνα Ρεάλ 40-50 και Μακάμπι Παρτίζαν 75-58. Τελικό από νωρίς στη Μόσχα, ΤΣΕΣΚΑ 83, Κάχαλα Μοράλ 63. Πάντως, αν κάπου θα ήθελα να βρισκόμουν την επόμενη εβδομάδα, δεν θα ήταν εκεί που θα είσαι, στο Γκντάνσκ, για να δω την πρόκριση του Ολυμπιακού, αλλά στην Μπεογκράτσκα. Να δω αυτά τα δύο μάτς Παρτίζαν. Εγώ και με Μαδρίτη συμβιβάζομαι. Ειδικά αν βγάλει διπλό η Ρεάλ σήμερα. Το μπασκετική ατμόσφαιρα θα είναι στο Βελιγράδι. Αυτό είναι αλήθεια. Στη Μαδρίτη θα μαζευτεί αντιπαλότητα της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα. Θα είναι ποδόσφαιρο αυτό. Έχεις δίκιο. Θα μυρίζει ποδόσφαιρο. Ο Γκούτσι είναι στον πάγκο διότι φαίνεται ότι τραυματίστηκε, αλλά μάλλον θα επιστρέψει αμέσως. Οι διαιτητές υποχρεώνουν την Πρόκομ να κάνει αλλαγή, αλλά ο Πατσέστας ήδη στέλνει τον Γκούτσι στην καρέκλα. Νάτος. Και κάνει μια άλλη αλλαγή, βάζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι τον Σότκα. Αντί του Ζαμοίσκι. Στο δεύτερο ημίχρονο θυμήθηκε ότι έχει πολωνική ομάδα. Και πράγματα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού από τους... Είναι κόλπο, βάζει τους αναπληρωματικούς για να σβήσει ο Ολυμπιακός στις μηχανές. 79-69 από τον Τσίλντρες. Μία στις δύο λοιπόν. Ο Κλέιζα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα στο επιθετικό rebound. Και ο Λόγκαν ο οποίος επέστρεψε. Δεν ξέρω, δεν νομίζω πάντως ότι είναι θέμα πλάνου. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Χάριγκτον. Κάτι, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνεται εκεί πέρα που δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Όπως ανακάλυψε και ο Άρης, ομάδα με πολλούς Αμερικανούς και ειδικά πολλούς Αμερικανούς γκάρντ δεν είναι πάντα ευχής έργο. Τεότοσιτς. Βούιτσιτς χαμηλά. Ολυμπιακός θέλει να επιτεθεί μεθοδικά. Ο αργός Βάρντα βρέθηκε ξαφνικά στην πλάτη του. Τεότοσιτς και τον σταμάτησε με φάουλ. Η διαφορά στους 10. Το ρολόι γράφει όπως βλέπετε 2:50. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο 2-0. Πολύ κοντά. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι... Αποχαιρέτα και τον κύριο Βάρντα που θα τον ξαναδείς στα μέρη του στην Πολωνία, στην έδρα του. Γιατί απόψε δεν θα τον ξαναδούμε, παίρνει το φάουλ. Τέταρτο φάουλ, τέταρτο. Κάποιο λάθος κάνει λάθος της στατιστικής, ναι, εντάξει. Κατά καιρούς, κατά διαστήματα, στις διαφημιστικές πινακίδες του Σταδίου Ειρήνης και Βιλίας διαφημίζεται ταξιδιωτικό γραφείο και νομίζω ότι σε πολλούς από αυτούς που βλέπετε στις κερκίδες θα τους χρειαστεί τις επόμενες μέρες, διότι το 2-0 δεν έχει ανατραπεί ποτέ στην ιστορία των play-off της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα που θα πάει εύκολα 3 από οποιονδήποτε, πόσο μάλλον από την Πρόκομ. Κατήφια. Ναι, εντάξει, ανάγεται σε επιστημονική φαντασία ότι αν η Πρόκομ που έχει 2:47 για το ενδεχόμενο ανατροπής και έκπληξη εδώ δεν τα καταφέρει εδώ, να πάρει 3 μάτς από τα επόμενα 3. Σίλντρας έκλεψε.
Και πάει για το κάρφωμα. Για το τέλος πάει. Oh. Μάλλον δεν τον είχε δει τον Γιουίν. Ο Γιουίν πάντως εκεί βρέθηκε ξαπλωμένος στο παρκέ με την μπάλα στα χέρια. Το τόξο δείχνει ο Ολυμπιακό. Να ξανά, η τάπα του δεν τον είχε δει, όχι. Ο Σίλντρες κοίταζε από την άλλη πλευρά για να αποφύγει τον Λόγκαν. Και ήρθε ο Γιουίν απαρατήρητος. Εντάξει, ο Λόγκαν την έκανε τη ζημιά, γιατί υποχρέωσε τον Σίλντρες να πέσει λίγο πιο γρήγορα προς τα κάτω και τον βρήκε στα χαμηλά ο έτερος Αμερικάνος που ερχόταν. Πάντως νομίζω ότι ακόμα και αν γινόταν, ακόμα και αν γίνει παρελπίδα το 1-1, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός θα πάει στα επόμενα μας το τίτλο του φαβορί για την πρόκληση. Αλλά με θα, εντάξει, πω, ναι, γιατί θα μπει την ετικέτα. Θέλεις να σου πω κάτι, η Πρόκομ δεν είναι ομάδα που θα μπορούσε να αντέξει ενδεχόμενη πίεση στις πλάτες της. Εδώ παίζει με την άγνοια κινδύνου. Ο Παπαλουκάς δίνει και τη χαριστική βολή με ένα ακόμη τρίποντο. Ναι, αυτός είναι ο MVP τώρα, μην λέμε και. Τώρα ναι. Τώρα ναι. 84-69. 20 πόντι. 4 στα 6 τρίποντα, 4 στα 5 τρίποντα. 20 πόντι χωρίς βολές από τον Παπαλουκά. Εκεί που χρειάζεται όμως τα τρίποντα τα βάζει. Ε. Αν υπήρχε επιμέρους στατιστική των ας πούμε αδιάφορων αγώνων και των αγώνων που μετράνε, με τα τρίποντα του Παπαλουκά η διαφορά θα ήταν αστρονομική, πιστεύω. Ο Πατσέσας, ο προπονητής της Πρόκομ, χτυπιέται. Τώρα, γιατί χτυπιέται και τι θέλει. Για να σε ακούσουμε, Τζούλια, μάλλον έχεις καταλάβει τι ακριβώς πέφτει εκεί κάτω. Είναι έξαλλος ο προπονητής της Πρόκομ, καθώς κυλάει το χρονόμετρο. Ήρθε ο ίδιος ο Παναγιώτης Γιαννάκης και είπε στους ανθρώπους της γραμματείας, τους έδειξε το χρονόμετρο και έτσι σταμάτησε αμέσως. Το θέμα είναι αν χάθηκαν και δευτερόλεπτα. Θα το βρουν αυτό με τον κομισάριο εκεί. Αρκεί να βοηθήσει και η τεχνολογία, γιατί καμιά φορά στα γήπεδά μας τα χρονόμετρα τρέχουν με την ανάποδη. Το έχω στην άκρη των χιλιών μου και θα το πω, δεν αντέχω. Ξαναγυρίσαμε στη δεκαετία του 90, φαίνεται. Μετά. Έχει σταματήσει η φάση, τρέχει το χρονόμετρο. Η έννοια του χρόνου, Δημήτρη μου, είναι σχετική. Το έχει πει και ο Αϊνστάιν. Αϊνστάιν, ακριβώς. Έβλεπε μπροστά ο άνθρωπος. Προστέθηκαν 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Σωστό είναι, περίπου εκεί ήταν ο χρόνος, ναι. Καταπληκτικό ήταν αυτό, με την τσιχλόφουσκα. Ο Γκούτσι πρέπει να ήταν, έτσι. Έτσι νομίζω. Αραγμένος στον πάγκο ή μήπως είναι μέσα. Όχι, μέσα, πέρασε. Να το, το 24. Αυτό είναι για διαφήμιση τσιχλόφουσκας πάντως. 84-70. Εντάξει, το παιχνίδι έχει κρυθεί ουσιαστικά. Το σουτ του Παπαλουκά, αν υπήρχε οποιαδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ελπίδα στην άκρη του μυαλού των Πολωνών να πετύχουν ό,τι προσπάθησαν να κάνουν την περασμένη Τρίτη, τώρα πια δεν υφίσταται ζήτημα. Αυτό ήταν πάσα. Είμαι βέβαιος ότι ήταν πάσα. Ναι, ήταν, πέταξε την μπάλα. Ήταν πάσα, όχι μην. Στο ταμπλό με δύναμη, δεν ήταν. Ναι, ήταν, να είσαι βέβαιος. Χωρίς καρπό, χωρίς τίποτα. Replay, κύριε σκηνοθέτα. Δείτε. Πετάει την μπάλα επειδή έχει δει τον Κλέιζα να έρχεται. Και το κόλπο πιάνει. Δείτε. Δεν είναι, σωστό, είναι φανερό. Πέταξε την μπάλα με δύναμη. Ίσως βέβαια η πρόθεσή του να ήταν να μην χτυπήσει την μπάλα στο ταμπλό, να την κάνει σαν μια backdoor πάσα στον Κλέιζα. Απλά πήγε λίγο πιο δυνατά. Δεν είμαι σίγουρος ότι την έχει χρεώσει ως ασίστ ή ως άστοχο σουτ η στατιστική υπηρεσία. Πάντα στο σκόρ είναι 86-70, ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια να ψάξει και το θέαμα τώρα. Η διαφορά δεν έχει καμία σημασία. Ο Παλουκάς για τον Κλέιζα, αφού πρώτα έκανε ένα τρίκ. Εντάξει, τώρα είναι η ώρα του κόσμου, η ώρα της αποθέωσης, για το 2-0. Αν όλα πάνε καλά για τον Ολυμπιακό στην Κτίνια, είτε την Τρίτη είτε την Πέμπτη, τότε αυτό είναι το τελευταίο φετινό ευρωπαϊκό παιχνίδι εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλά πολλοί από αυτούς που βρίσκονται απόψε εδώ θα κοιτάξουν να κάνουν, φαντάζομαι από αύριο κιόλας, τις κρατήσεις για το Παρίσι. Πάντως προχθές στους διαδρόμους όσοι πληροφορήθηκαν την ήττα της Μακάμπη από την Παρτίζαν ήταν έτοιμοι να πάρουν μισοτιμή στα χιλιάδες εισιτήρια που έχουν καπαρώσει ήδη οι οπαδοί της Μακάμπη. Τρομερή φάση από τον Μπέμερλι. Η πάσα ήταν από τον Παπαλουκά, το επιφώνημα θαυμασμού από το κοινό έκανε και εμάς να κοιτάξουμε στο παρκέ, διότι κάτι βλέπαμε στο πίνακα της στατιστικής, στο monitor της στατιστικής.
Ο Μπέβερλι δεν μπορούσε να καρφώσει με τη μία, αλλά την έστειλε την μπάλα στο στόχο. Το μάτς θα τελειώσει ίσως και με διαφορά μεγαλύτερη των 20 πόντων για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καρφώνει συνεχώς την μπάλα. Δείτε πριν τι έγινε. Στην πίσω πόρτα της άμυνας. Απ' την πάσα του Παπαλουκά. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός θα ικανοποιήσει και τον κόσμο δίνοντας πανηγυρικό τόνο στη νίκη του στο 2-0. Η αλήθεια πάντως είναι ότι φτάνει σε αυτό το 2-0 με μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι το περιμέναμε να έρθει το 2-0. Ειδικά όπως εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο, κάποια στιγμή έδινε την εντύπωση. Και ο πρώτος αγώνας. Δηλαδή, φτάνουμε στο επιθυμητό για τον Ολυμπιακό σκορ το 2-0, το χρυσό προβάδισμα, αλλά όχι με τον τρόπο που περιμέναμε. Όλα αυτά βέβαια είναι ψηλά γράμματα. Έτσι, όταν έχει το 2-0. Ναι. Και μετράει το γκολ που λένε. Ναι. Έβαλε τα δύο γκολ ο Ολυμπιακός, τώρα πώς τα έβαλε, μην ψάχνεις. Εξάλλου η ιστορία θα γράψει ότι θα πάει στο Final Four. Δεν θα γράψει το πώς πήγε. Συνταρακτικού απρόβλεπτο. Εντάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τη χρονιά που η Μακάμπι νίκησε στο τελικό την Φορτιτούτο με 55 πόντους, ουδής θυμάται ότι στον πρώιμη τελικό είχε προκριθεί με θαύμα της τελευταίας στιγμής με ένα σούτ του Σάρπα από τη σέντρα. Ναι. 2-0 Ολυμπιακός. Με τελικό σκορ 90-73. Πιο μεγάλο σκορ από όσο φαινόταν στα μισά του αγώνα. Πείθοντας ότι τελικά στον μπάσκετ η καλύτερη ομάδα θα κερδίσει. Είναι η δικαιοσύνη που αποδίδει συνήθως στο μπάσκετ. Η καλύτερη ομάδα κέρδισε τα δύο παιχνίδια γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πολύ απλά. Στο 65-60 πάτησε τον Γκάζι Ολυμπιακός. Ένα έμεσο τρίποντο του Γκλέιζα. Ένα τρίποντο του Παπαλουκά. Αυτή ήταν η όθηση. Κάπου εκεί το είπαν τότε τέλεσε η Πολωνή. Και τώρα βέβαια είναι η στιγμή της αποθέωσης από το κοινό, το οποίο ελπίζει ότι θα ξαναδεί τους παίκτες του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό μάτς στο Περσί, στο Παρίσι. Από κοντά εννοείς. Από κοντά. Γιατί βεβαίως τα επόμενα παιχνίδια με την Πρόκομα, αυτά που λογικά θα σφραγίσουν την πρόκλησή τους, θα γίνουν στην Πολωνία, Τρίτη και Πέμπτη αν χρειαστεί. Αν παρελπίδα φτάσει ο Ολυμπιακός να παίξει και πέμπτο μάτς, αυτό θα γίνει εδώ με σύμμαχο τον κόσμο του. Δεν νομίζω. Αλλά δεν. Λέει ότι ή την Τρίτη ή την Πέμπτη η σειρά θα τελειώσει στο Gdansk. Δεν θα ξαναγυρίσουν οι δύο ομάδες εδώ για παιχνίδι τουλάχιστον. Οπότε θα είναι μια μεγάλη εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, εφόσον περάσει και πάλι στο Final Four. Κυριολεκτικός και μεταφορικός. Ναι. Εκεί θα αντιμετωπίσει, εφόσον προκριθεί, την νικήτρια της σειράς Maccabi Partizan. 83-65 η Maccabi, 5 λεπτά πριν το τέλος. Αλλά ήδη χάνει με 1-0. Το δε Barcelona Real στο 35ο λεπτό είναι 52-57. Οπότε μην κάθεστε. Πάρτε αναχείρα στο τηλεκοντρόλ. Βρείτε σε ποια συχνότητα μεταδίδεται ο αγώνας για να τον παρακολουθήσετε. Εμείς θα επιστρέψουμε στην παρέα σας στις 12 με την καθιερωμένη εκπομπή και θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τα ξημερώματα, εφόσον αντέχετε, με NBA και NCAA. Ήταν στην περιγραφή ο Δημήτρης Καρίδας, ο Νίκος Παπαδογιάννης. Γεια και χαρά. Αντίο.